αυτή η βδομαδούλα και τι συνέβη. Και τι δεν συνέβη βέβαια, και τι δεν συνέβη. Πρώτον, μέτραση στα S-Express. Ήρθαμε 6 παρά, χαλασμένο το ασανσέρ, καθυλωμένο σε κάποιον όροφο. 0 ισόγειο, α, ήταν Εύα 6 ορόφη. Α, γουχ, μαχ, μουχ, λες θα το υποστείς. Ερχόμαστε, ανεβαίνουμε, βαριανασένουμε γιατί είμαστε και super fitness. Λες θα κάνουμε ένα ιζοτονικό αναζωογονητικό καφεδάκι. Ανοίγεις τα ντουλάπια. Τίποτα. Δεν είχε ούτε κόκο, ούτε αμαζόνια κόκο. Τίποτα απολύτως. Κι άντε τώρα πες μου εσύ, τι κάνεις, κατεβαίνεις κάτω πάλι εξορόφους, ανεβαίνεις πάλι εξορόφους, με κίνδυνο να φτάσεις όταν λήξει εκπομπή βέβαια, έτσι πως θα πηγαίναν τα πράγματα. Ή θα ξεκινήσεις να κάνεις εκπομπή χωρίς καφέ δευτεριάτικα καινούργια εβδομάδα. Ως από μηχανής όμως θεός ή από μηχανού θεά, ήρθε η καθαρίστριά μας η Ελένη και έσωσε την κατάσταση. Και ναι λοιπόν φίλοι και φίλες, είμεθα εδώ ξεπερνώντας όλους τους κοπέλους, ξεπερνώντας όλες τις αντικσότητες. Φτιάξαμε καφέ και τα καταφέραμε. Ανοίξαμε και τα μικρόφωνα. Και ναι κυρίες και κύριοι, το λόγο επειδή δεν φημώνεται, δεν καταστέλλεται. Ό,τι και να μας κάνετε ορόφους να περπατήσουμε, να ανεβούμε, να σκαρφαλώσουμε στο Everest, θα είμαστε εδώ κανονικότατα στην ώρα μας. Καλημέρα και στην πρώτη γραμμή που προφανώς πήρε να μας συμπαρασταθεί. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Άκουσες το δράμα μου. Ναι, τι να σε συμπαρασταθώ, άσερε τώρα. Τι άσερε τώρα, τώρα. Εσύ στα ισόγεια έχεις το μαγαζί, στα ισόγεια και στα... Εγώ θα σε ανεβάσω τώρα, άκου τώρα. Εγώ θα σε ανεβάσω τα νούμερα, θα πας στο Everest και άσε τώρα αυτά. Τοποθέτηση προϊόντος λέγεται αυτό βέβαια. Θα ξεχάσεις και καφέδες και τέτοια. Τι έγινε. Φέρτε τον οφθαλμίατρο μέχρι το 78. Δεν βλέπω. Τέλος πάντων, άσε αυτά με τις μπάλες, δεν βλεπόμασταν πάλι. Ο γάτος. Χωρίς... άσε μας τώρα, ήταν 11 λιμνή, με λένε 3-0 για αυτά. Δεν... Ναι. Να σε πω κάτι. Καλώς τα παιδιά. Εδώ εγώ κουράστηκα. Κουράστηκα. Ναι. Φίλε, ο ίδιος. Φαντάζομαι αυτά τα παιδιά παίζουν. Να πάρουμε αυτό το πρωτάθλημα, φίλε, δεν έχει μουντιάλ φέτος. Ναι. Δεν θέλω για μπάλα μετά, μην με ξαναπείτε για μπάλα θα... το Σεπτέμβριο ξανά, ούτε τον Αύγουστο. Δεν θα σε πλέμε τίποτα. Δεν θέλω άλλο για μπάλα, φίλε, κουράστηκα. Δεν θα έχει με τι να γκρινιάξουμε καταρχήν. Θα κάνουμε και καινούριο γήπεδο. Θα πάρουμε double. Δεν θα έχει τίποτα, ρε φίλε. Μάλιστα. Ίσως πρέπει να χάσουμε το κύπελο εκεί με την ΑΕΚ με αυτά, να αρχίσουν να γκρινιάζουν. Γιατί δεν θα έχει τίποτα. Θα είναι και ήσυχο καλοκαίρι. Ναι, θα κλείσουν τα ράδια και φαίνεται ότι κλείνουμε. Ναι, κλείνουμε. Αφού δεν έχουμε ασανσέρ. Κλείνουμε, κάτι μαζί μου. Τι δεν έχουμε, πλάκα με κάνεις 6 ορόφους πρωί-πρωί, ξανεβεί ποτέ η ζωή σου. Ναι, δεν πειράζει, ξεκουράστηκες φίλε, γιατί μουφαλάιβ έκανες. Ναι. Ήσουν guest star. Ναι. Ο Φωτιάδης τα έκανε όλα. Καλά, ισχύει αυτό, ισχύει αυτό. Ήσουν guest star. Ξεκούραστο live έκανες. Τίποτα δεν έκανα. Εγώ άλλη φορά πρέπει να κάνεις, θα έχεις τριπλάσιο κόσμο, προτείνω, να έχεις Μπάμπης Βατβανίδης και από κάτω guest εμφάνιση, special guest. Μιχάλης Φωτιάδης. Ή Μιχάλης Φωτιάδης και συμμετέχει ο Μπάμπης Βατβανίδης. Ναι, μπορεί επίσης, και αυτό. Θα μπορούσε, ναι, ναι. Έμαθα όμως τι είπε. Πάρτι μας και έγινε εκεί πέρα. Τι, ο άλλος ήρθε με πιλότος ντυμένος, άνοιγε ομπρέλες. Ναι. Πού τα έμαθες όλα αυτά, ποιος είσαι. Είχε ένα. Έμαθα εγώ. Αναμετάδοση είχε. Ναι, είχε Φωτιάδης 24 εκεί. Φωτιάδης 24, ναι. Έμαθα εκεί ομπρέλες, τέτοια αυτά, σε σκούπιζε με τον Ιδρώτα. Τον Ιδρώτα, τον Τίμιο, τον εργατικό τον Ιδρώτα, γιατί εμείς μοχθούμε. Και σήμερα είδες μαρμίτα. Είδα, με πληροφορήσανε. Ναι, γιατί εγώ κοιμάμαι και νωρίς, να πούμε, δεν είμαι σαν και μερικούς, να πούμε, κυριακάτικα να τα ξενυχτάνε. Εγώ, φίλε, στη μαρμίτα, δυστυχώς, και κάνω πάσα, τη μαρμίτα την είδα 2 φορές το βράδυ και την είδα και live γιατί σε παραδίδω! Τι? Πού είσαι ρε? Οχ! Τι έγινε! Τι έκπληξη ήταν αυτή! Τι είδες τι κάνω για σένα? Πού είσαι, τι δουλειά έχεις εκεί πέρα? Σε λίγο έρχομαι από εκεί να πούμε καλύτερα. Τέτα τέτ! Δεν έχουμε ασανσέρ!
Δεν με νοιάζει, θα ανέβω. Δεν θα ανέβω. Εγώ θα βρω τρόπο, μη σε αγγλικά. Μπορεί πάλι να σου έχουν κλειστές. Είδες τι έπαθες. Έλα να δώσω ένα μετρό. Καλώς να έχεις 100 ευρουλάκια για τη μαρμίτα που έκανα διαθέμιση. Α, μαν, ευτυχώς που δεν έχει ασανσέρ. Μπορεί να έχει και κλειστές τις πόρτες. Δεν με νοιάζει, θα βρεις τρόπο. Κλειστές. Εγώ έφυγα από εκεί και ήρθα μετά εδώ. Ούτε είσαι εσύ, είδες. Πού να ξέρω. Τι μας κρύβουνε πίσω από την... Τι έγινε χθες. Τι έγινε. Σήμερα δηλαδή. Ναι. Από κάτω στέλναν με νήματα Φωτιάρης Μπατμανίδης. Σοβαρά. Άρα, θα σε πήραμε στην πάρτα, λέω. Στην πάντα επίσημα, μάλιστα. Θα μας αλλάξεις τη Δευτέρα. Άντε, σε περιμένω. Σε έφτιαξα τώρα. Δεν έφτιαξες, τελείωσε. Πάω να βγάλω λεφτά. Αλλά δεν έχουμε ασανσέρ. Εδώ το αγόρι του γλυκό μου έκανε και μεροκάματο. Με έδωσε και μεροκάματο. Ναι. Έβαλα και φυσική και έβαλα. Έτριβα φυσική για να βγάλω την φλούδα. Και καθόμουν και ναι. Έχει τραβήξει φωτογραφία και είχα και τον ξάδερφο. Του λέω έλα από εδώ. Βάλε εδώ τη ζυγαριά εδώ. 160 γραμμάρια εδώ να είναι μετρημένα για τα κουλούρια. Προσέξτε αυτά. Να μην κάνουμε λάθος, ναι. Και ξεφύγουμε. Όταν είσαι στη Σταυρούπολη, γιατί θα σου πω κάτι και ένα κούκιο φουρνάρης. Και μας ακούει και ο υπερκοριός της ΕΕΠ. Όταν είσαι στη Σταυρούπολη και λες βάλε 160 γραμμάρια στη ζυγαριά, να προσέχεις τι λες. Όχι, είναι το τέτοιο, ναι. Το ζυμάρι. Α, το ζυμάρι, το ευκρινίσουμε αυτό. Γιατί, ναι, μην. Όχι, αυτό. Το ξέρω, ναι. Κύριε Μπατμανίδη, το ξέρω. Μάλιστα. Εσύ κανόνισε να ετοίμασε τον καφέ και 100 ευρώ, γιατί μια μισή ώρα έχει ένα διαθύμιση. Και όχι μόνο αυτό, καλά που είχα και τον Νικόλα, τώρα να το βάλω, βάλ' το με λέει. Όχι, τη βάψαμε. Μάλιστα, έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσαου. Δεν φτάνει που τράβηξε όλα αυτά. Ανέβηκα 6 ορόφους με τα πόδια. Δεν είχε καφέ να πιω να κάνω. Θα έρθει και ο Φωτιάδης να του δώσω και λεφτά. Ρε τι Δευτέρα είναι αυτή, ρε τι εβδομάδα. Παναγιά και Χριστέ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Αυτός όμως να η άνοιξη περνά γύρω φτερούγη. Ξεχνάει εμένα μέρα της χαράς για ζωή φοράς δρόμο το παίρνεις χωρίς εμένα. Του ουρανού πουλιά πάρτε μαγκαλιά. Το βουνό γεμίζει κέρια να μενά, να κυπούλια. Με ξημερώνει το Θεό παρακαλώ. Μα το φως που δίνει αμόνι, αχ δε μου φέρνει. Μα τα έχουν βουρκώσει. Δε μου φέρνει εκείνον επαγαπώ. Ήταν η Άγκης Βροσάλης, ένα τραγούδι του Κόραν Μπρέκοβιτς, μουστίχη μουσική Κόραν Μπρέκοβιτς, στίχη Λίνα Νικολακοπούλου. Πρώτη εκτέλεση άρχισε στο Ροψάλι, το έχει πει και ο Στέφαν από τους Big Sleep, με ένα εξαιρετικό συγκρότημα του Big Sleep που είχαν κάνει ένα εξαιρετικό σύγκλι, το Girl with a Washing Machine. Α, εκπομπή ακούμε, εκπομπή ακούμε μέσω τηλεφώνου. Εξέφρασε στην ψυχούλα μου, έτσι ακριβώς αισθάνομαι σήμερα. Αυτό ακριβώς, το πονεμένο τραγούδι μίλησε για τις χαμένες μου, για τις χαμένες θερμίδες. Τα χαμένα μας ξημερώματα, κύριε Μπάμπη, που εσείς είστε σαν στούντιο χωρίς καφέ. Και έξω δεν έχει ξημερώσει, σε λίγο ξημερώνει να πούμε και δεν μας αφήνει καφέ. Ναι, να κυπούλια ξημερώνει, αλλά πού, ούτε ένα καφέ. Και ναι, πέρα από όλα αυτά, πέρα από όλο το μεγάλο δράμα, δεν έχει και να παραγγείλεις τέτοια ώρα. Βέβαια, άμα παρήγγειλα σε κανέναν, θα με είχε διαλωστήλει να ανεβήξει ο ρόφος με τα πόδια για να μου φέρει ένα. Με ορόφους, 6 ορόφους, δεν γίνεται. Ναι. Επίσης, έπαιζε πολύ ισχυρά το ενδεχόμενο να παραγγείλω καφέ και να μην έχω κάνει λεφτά πάνω μου. Και αυτό είναι μέσα. Πλέον η διοίκηση. Τι να κάνεις. Αυτές τις περιπτώσεις, τι να κάνεις. Πώς είσαι. Είμαστε πάρα πολύ καλά και τώρα θα έρθει ο κύριος Φωτιάδης, θα κάνουμε πάρτι. Μάλιστα. Καλά, μέχρι να έρθει θα έχει τελειώσει εκπομπή. Όχι, γιατί έχω πολλά να του σειρώ. Χθες ήταν σε ένα ιερό πανέλ και έπεσε με το κινητό του. Στο 100% πήγε με το κινητό και το κινητό έφυγε από εκεί με 0. Ναι. Έχω να πω πολλά. Θα πεις. Έχω να πω πολλά, δεν μπορώ να πω άλλα τώρα αυτή. Εντάξει. Μην ζορίζετε, μην πιέζετε. Δεν σε πιέζουμε. Έγινε, σε αναμένουμε να δευτερολογήσεις. Φιλιά, τσάω. Αχ. Μόνο τραγούδια, πέστε τραγούδια θλιβερά.
που λέει και το τραγούδι. Φέρτε μια κούπα με κρασί, φέρτε μια κούπα με καφέ. Εντάξει, τα καταφέραμε, φτιάξαμε το φραπέ. Μου άκουσα τον Πανάγαθο και είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι ακόμη μια Δευτέρα. Δεν θα μας λυγίσει κανείς. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώ στην Κατερίνα μας. Τι γίνεται? Κατερίνα, παίρνω μια βαθιά ανάσα. Άνοιξε το ράδιο. Αχ, δεν άκουσες το δράμα μου, Κατερίνα. Δεν άκουσα την έναρξη, τι έγινε. Τι έγινε, βρε Κατερίνα, έχει χαλασμένο. Πήρε τηλέφωνο. Ο, πήρανε, δεν πήρανε, εντάξει. Πήρε ο φουναρί. Πήραν όλοι. Τελειώσαν. Α, έρχονται τώρα και σε σένα, τι. Έρχονται και παίρνουν, ναι, τι να κάνουν. Δουλειά δεν έχουν, παίρνουν τηλέφωνο εδώ. Άστα να πάνε. Δεν τους δίνεις και εσύ καμιά παραγγελία λίγο έτσι να κινηθεί το πράγμα? Είπες θα κάνεις δύο ταψιά. Δεν είπες δύο ταψιά, μια τυρόπιτα, μια... Ναι, αφού θα μου είπα, εγώ τώρα έχω μόνο ένα καλλιτέρικο. Πρέπει και άμα με τις κάνει, να ξέρω. Ναι, ναι, δώσ' τους εκεί πέρα γιατί όλος ο σωρολόπ το έχουν ρίξει. Σοβαρά, καλές τώρα. Όχι, τι πλάκα κάνουμε, εννοείται. Πού τα ξέρεις εσύ? Εγώ δεν σε ξέρω, θα μας μάθει σίγουρα. Από εσένα, τους λοιπούς, εσένα σε ξέρω, τηλεφωνικά. Μάλιστα, εδώ το κλείνει. Εγώ μπορώ να το κάνω στο πεντάρι, πάρα να ξέρω σίγουρα ότι κάνει, το λέει και το λέει εκείνο. Αυτό, εγώ μεσολαβώ από εκεί και πέρα, είναι θέμα της πρωτογενούς παραγωγής. Να το ρωτήσεις εσύ. Ναι, θα το ρωτήσω, θα με ρυμνήσω. Κοίταξε, πήγε στη δισκογραφική της Βάμπη. Τώρα με έπιασες εδώ. Βάμπη, να σε πω τι θέλω να σε πω. Θα φάμε, θα φάμε από τον άλλο, ναι, τέτοιο. Όταν η Κέτη είσαι σε όνειρο και θα φύγω. Ποια Κέτη, ποια Κέτη? Κέτη, καρμπή. Α, μάλιστα, η Κέτη. Είπε, αυτά που τις εντολές τους έχω δώσει για τον Ίσκο 15, είναι τις εντολές τις εντολές. Ναι. Θα κάνετε αυτό, θα κάνετε εκείνο, διάφορες εντολές. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν αυτό που τους είπε. Nice. Τι να κάνεις, βρε Κέτη μου τώρα. Βρε Κέτη. Κάτσε να δω. Και ξέρεις τι είναι, Μπάμπη. Τι να ξέρω εγώ. Ενδεχόμενο το δίσκο εκείνο που την ξαρία σε εκεί δεν πρόκειται κανένας ποτέ. Μόνο εγώ για αυτήν. Σαν το δικό μου το δίσκο είναι, Κατερίνα μου, και εμένα κανείς δεν τον άκουσε. Είναι. Συμπάσχω. Διασκευασμένος είναι, διασκευασμένος. Διασκευασμένος. Εμένα είναι συσκευασμένος. Δεν λένε όλοι. Τι έρθει στη μέρα κανείς δεν ξέρει. Μάλιστα. Διασκευασμένος, Μπάμπη. Ξέρω. Και ένα. Ναι. Τώρα δεν μπορώ να τα πω γιατί είμαστε και το έτοιμο. Είναι το καλοκαίρι, ναι, είναι αργότερα. Ναι, αργότερα. Ναι, ναι, εντάξει, ναι. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσαου, τσαου, τσαου. Έτσι λίγο να μπουρδουκλώσουμε και το μυαλουδάκι μας. Να αρχίσει να επιδρά, ας πούμε. Σιγά σιγά. Το λόγο επειδή το μεγαλύτερη ένεση καφέινης είναι, δεν χρειαζόμαστε υποκατάστατα. Καλημέρα στη Γραμμούλα μας. Σαββατοκύριακο και νίκη πουθενά. Σαββατοκύριακο και κλάματα αριανά. Τη Δευτέρα δεν αντέχω να διαβάζω Forza Sport και την Τρίτη δεν θα μιλάμε στο Labout για Rockford. Αυτά. Αυτά, μάλιστα. Εντάξει, καλά το πήρες, ίστρο ρε παιδί μου. Λοιπόν, κράτουμε τις ευκαιρίες να σου πω ότι σε εξουσιοδοτώ, πλήρε εξουσιο να διαχειριστείς τα στιχάκια και τα πηματάκια που έχουμε πει κατά καιρούς για ιδίον όφελος, ιδία προβολή και για το επιτυχές έργο της δισκογραφικής σου πορείας. Θα βγάλω ένα δίσκο μαζί με την Κατερίνα. Πάρεις όλα τα στιχάκια, να ξέρεις, δεν θα κινηθώ εναντίον σου νομικά, ούτε για τα δικαιώματα, ούτε για την παραμικρού στίχου. Καλά, και εγώ όταν κάτι βγάλω θα μοιράσω, θα δώσω μέρισμα. Όχι, εμείς το κάνουμε για στέρα. Άρα εσύ θα καρπώνεσαι και τα αποτελέσματα. Να μπορώ να έχω κανένα καφεδάκι πάντα. Θα ράψω ένα πουγγί με φακελά και καφέ μέσα στο σόβρακό μου για να είμαι ήσυχος και εξασφαλισμένος. Τη φόδρα το κουφά να έχεις ραμμένο και να σε σταματήσουν πουθενά. Έτσι, ενέτη 2019 ξέρω εγώ έχουμε πάει στο φεγγάρι και δεν έχουμε ένα σασέρ και δύο κόκκους καφέ να πιούμε. Εντάλαβες. Παμπή, έχω πάει σε καρδιολόγο στον έκτο όροφο για να κάνω τεστ κοπόσεως. Με τα πόδια. Έχει χαλάσει το σαφέρι, παλεύει με τα πόδια. Λοιπόν, πριν την πόρτα το μετανιώνω, ξανακατεβαίνω, κράτησε και το κατοστάρικο. Έτσι, έτσι. Τη επίσκεψη. Λες, εντάξει, αφού δεν έσβησα. Αφού δεν έσβησα μέχρι τώρα. Έσβησα το ανέβασμα. Μια χαρά είμαι. Ναι. Και ήταν και, ξέρεις, ήταν 6 και 4 έπρεπε να είναι ακριβώς εκεί. Το πρωί. Το πρωί και εσύ. Όχι, το βράδυ, το απόγευμα. Ναι, ναι, ναι. 6 και 10 ήμουν κάτω στην είσοδο. Από τις 6 ήμουν στην είσοδο, αλλά βλαστημούσα το σανσέρ. Μέχρι που και 10 αποφάσισα να ανέβω με τα πόδια. Μόλις ανέβηκα γρήγορα για να μην χάσω το ραντεβού.
Κατέβηκα, φίλε, γλίτωσα και το κρουστάκι. Έτσι, έτσι. Αυτό. Λέω, αφού έχω καλά έξι. Τέλειωσε. Εγώ, ναι, αφού και εγώ είμαι εδώ κανονικά, μια χαρά είμαστε. Ωραία. Είμα, τώρα, μια χαρά είδες, για καλό μας, για καλό μας το κάνανε αυτό. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έτσι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αλλά ας τώρα που εμείς τα βλέπουμε, ας πούμε, σποραδικά τα βλέπουμε, αλλά δεν είναι τυχαίο τίποτα. Έτσι, πρώτη, έτσι. Όλα δεν είναι. Δευτέρα πρωί είμαι χαλασμένο σαν σερ. Δεν γίνεται. Τα σαν σερ χαλάνε μεσοβδόμαδα. Δεν ναι, δηλαδή. Δηλαδή πάω εξτύχημα ότι ο επόμενο μετά από σένα θα βρει και σαν σερ και θα ανέβει. Η κυρία δηλαδή καθαρίστρια σίγουρα βρήκε σαν σερ. Μπορεί κιόλα, μπορεί. Για να ήρθε κιόλα στην ώρα τη. Μόνο σε μένα. Μάλιστα. Έγινε. Μια υπέροχη εβδομάδα να έχουμε. Έτσι να την έχουμε. Και καλή συνέχεια. Φιλιά, φιλιά, τσάω, 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 τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να, καλώς το να. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Γιατί ο Μαρτίνες έχασε, έβγαλε το δοκάρι προχθές, ξέρεις. Γιατί. Γιατί ήταν από το ύψος του πέναλτι. Να, μάλιστα. Καλό, καλό. Ναι. Τι λέει. Πάρα πολύ ωραία, περάσαμε καταπληκτικά. Να τι στημένοι ακροατές βγαίνουν σιγά σιγά. Όχι, όχι καθόλου στημένοι ακροατές. Πάρα πολύ ωραία. Για το μέλλον. Mm. Για το μέλλον. Κάποια στιγμή σε είπαμε την κυρία Βιβλή, θα πούμε να σε έτσι, έτσι. Χαρά μου να... να έρχεται ο κόσμος και να περνάει όμορφα και να το ευχαριστιέται. Εντάξει, η Κατερίνα τώρα προκαλεί, ε. Τι. Εσύ λες, έχω ανέβει έξι ορόφους με τα πόδια. Δεν έχεις καφέ και παίρνει τηλέφωνο αρχή της εβδομάδας και λέει, έχω ένα πενιντάρικο. Έτσι, έτσι, έτσι. Έχω ένα πενιντάρικο να το δώσω και πού, στις τυρόπιτες. Κατάλαβες, και στις παλακόπιτες εκεί πέρα. Μαζευτήκαν αυτοί οι δύο Σταυρούπολοι τώρα να πούμε, ποιος ξέρει τι γίνεται εκεί. Άστα να πάνε. Καλημέρα μου σε όλους. Καλημέρα. Πέτυχε ο καφέ σήμερα, τουλάχιστον ο δικό σου. Είναι... Δεν τον έχω δοκιμάσει. Περιμένει λίγο να κρυώσει. Αμέσως, κάτσε, περίμενα. Για ρουφα μία έτσι να την ακούσουμε. Αυτό είναι αγόρι μου. Μας ταξίδευσες. Έτσι, φιλιά, φιλιά, τσάω, τσάω. Αχ, τι καλά. Που έχετε καφέ στο σπίτι. Αχ, αυτά είναι. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλησπέρα, παπί. Καλώς το. Πού ήσουν, σε περίμενα σήμερα να είσαι εδώ στο κτίριο να με κουβαλήσεις σαν το Βέγκο. Σε καταλαβαίνω, το έχω κάνει ολίγες φορές για να ελέγξω την περιοχή. Καλά, εσύ πάνω κάτω, ούτως ή άλλως και με τα πόδια να κατεβαίνεις, άστα να πάνε. Όντως, καλά, εσύ τι συμβαίνει κάθε Δευτέρα, παλιότερα ψάχνεις παγάκια. Παγάκια, τώρα δεν έχεις καφέ, δηλαδή κάθε Δευτέρα, μην ξεκινάς πρώτα, τι γίνεται. Θα έρθω κάποια μέρα, θα ψάχνω και στούντιο. Συμπίζω τις Δευτέρες σου συμβαίνουν αυτά. Ωραία, εντάξει, πώς θα γίνει, έτσι να μεσοβδόμαδα που έχουμε πάρει το κολάι, όχι, πάρ' το από την αρχή. Να το έχεις έτσι να... Αλλά τουλάχιστον σου συμβαίνουν όλα στο ξεκίνημα της εβδομάδας και μετά θωρακίζεσαι και λες τι άλλο. Ναι. Άμα μου λες έξι ορόφους συν τις άλλες, εκτός του ότι εκεί μένω και σε οικοδομή τρεις ορόφους να μου κατεβαίνουμε με τα πόδια κάθε μέρα. Χωρίς ασανσέρ, δηλαδή έχω συνηθίσει. Γι' αυτό λέω, σε καταλαβαίνω πλήρως. Εγώ μένω ισόγειο, τίποτα, τρεις καλάκια ανεβαίνω, πάω σπιτάκι πάω. Ευτυχώς με ρίμνησαν κάποιοι παλαιότεροι και πήραν αυτό το σπίτι. Έτσι καταλάβανε, ας πούμε, το πόσο το Μπελχανίο είμαι. Είναι απλά τα πράγματα. Τι λέει, πού βρίσκεσαι? Τι είσαι άλλη φύλαξη μου. Οκ, τελευταίος, εκεί στέλνει άλλο συνάδελφο. Ναι. Εγώ είμαι αλλού. Τώρα καθόμαστε και περιμένουμε την ησυχία μας τώρα. Αυτό μια μέρα θα ησυχάσουμε. Θα ησυχάσουμε όλη μια μέρα. Αυτό περιμένουμε. Κατά τα άλλα όλα καλά. Όλα καλά, όλα καλά φίλε μου παπί. Λίγο το βολεϊάκι σε έκανε να χαμογελάσεις. Για μένα τελειωμένη δουλειά είναι. Εντάξει. Δηλαδή την Τετάρτη 3-0 θα χάσουμε, απλώς κάναμε το καθήκον μας. Έτσι. Απολύσαμε τον προπονητή του. Σωστό κι αυτό. Απολύσαμε τον προπονητή του. Τουλάχιστον είναι μια ηθική ικανοποίηση. Γιατί εντάξει. Δεν ξέρω, θα μου πεις το βόλιο είναι και περίεργο. Είναι άθλημα αλλαγών. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Μέσα στα play-off να αλλάζει προπονητή, δεν ξέρω. Ναι, άλλαξαν. Και εγώ και ξέρεις, είμαστε τελείως αντικειμενικοί. Δεν υπάρχει περίπτωση την Τρίτη θα χάσουμε 3-0. Αυτό είναι δεδομένο. Μάλιστα. Όσο για το άλλο, η κατάσταση δεν διορθώνεται. Ναι, καλά. Πιο άρρωστη κατάσταση από τη φετινή δεν υπάρχει τίποτε. Άρρωστη κατάσταση. Ναι, όλα είναι ξεσπάσματα. Τι θα κάνει ο Περόνε. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Τι θα κάνει ο Περόνε. Μάλιστα. Έγινε. Okay, καλημέρα και καλή εβδομάδα, φιλιά, φιλιά. Σε όλο τον κόσμο και δυνατή εβδομάδα. Και θα οπλιστούμε με θάρρος.
να ξεπεράσουμε όλες τις αντικσότητες. Τι χειρότερο να μας συμβεί, μας συνέβησαν όλα. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετια βρίσκεστε και επικοινωνείτε μαζί μας από πάντα, από το ξεκίνημα Δευτερούλα σήμερα που να μην ήταν Δευτέρα των Αποστόλων Αγάβου Ασυγκρίτου Ερμού Ηρωδίωνος Ρούφου και Φλέγοντος. Παιδιά, όλο αυτό είναι ένας Άγιος. Όλοι αυτοί οι Αποστόλοι είναι των Αποστόλων Αγάβου Ασυγκρίτου Ερμού Ηρωδίωνος Ρούφου και Φλέγοντος. Μ' αρέσει. Κελεστίνου Πάπα Ρώμης Μάρτυρος Παυσιλίπου. Και δεν γιορτάζει κανένα όνομα. Είστε καλά ρε εσείς. Έτσι μου βγάζει το γιορτολόγιο. Δεν είναι ένας ασύγκριτος, ένας φλέγοντας, ένας κάτι της ρε παιδί μου. Τίποτης. Είναι η μέρα του έθνους των Ρωμά σημερής. Παγκόσμια ημέρα δηλαδή. Εορτάζεται από το 1971 ένα έθνος 15 εκατομμυρίων ψυχών παγκοσμίως χωρίς κρατική υπόσταση με βαρύ φόρο αίματος στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωση και ρατσιστική αντιμετώπιση σε πάρα πολλά από τα μέρη στα οποία ζουν, όπου γης πατρίς για τους φίλους μας Ρωμά, οι οποίοι ευθύνονται σε ένα μεγάλο βαθμό εδώ στην χώρα μας αλλά σε πάρα πολλές χώρες για την διάδοση και την διάσωση της μουσικής. Μια παράμετρος που ενδεχομένως να μην την έχουμε αντιληφθεί όλα αυτά τα χρόνια. Το εξετάζω εγώ από την πλευρά σου, από το πεδίο δράσης, το άλλο που έχω. Και επίσης είναι, λέει, μέρα σήμερα ζωγράφισε ένα πουλί. Ωραία, τι μας λες, draw a bird day. Γιατί να έχουμε μια παγκόσμια ημέρα στην οποία πρέπει να ζωγραφίσουμε ένα πουλί? Θα είναι κάτι σοβαρό τώρα αυτό και εγώ το... Το 1943 η 7χρονη Αγγλιδούλα Ντόρι Κούπερ επισκέφθηκε στο νοσοκομείο τον θείο της που ήταν τραυματίας πολέμου. Σε μια προσπάθεια να του ανεβάσει το ηθικό του, ζήτησε να τη σχεδιάσει ένα πουλί. Αν και αρχικά ο θείος της ήταν απρόθυμος, αποφάσισε τελικά να κάνει το χατήρι της ανιψιάς του και σχεδίασε ένα κόκκινο λέμι που τριγύριζε στο περβάζι του παραθύρου του. Μόλις το σχέδιο η Ντόρι ξέσπασε σε γέλια από την εικαστική αδεξιότητα του θείου της, αλλά αποφάσισε να το κρεμάσει στον τοίχο του δωματίου της. Το ηθικό του τραυματισμένου άνδρα ανέβηκε κατακόρυφα από την αποδοχή και την εντυμότητα της ανιψιάς του. Η ιδέα άρεσε και σε άλλους νοσηλευόμενους και σύντομα η τύχη του νοσοκομείου γέμισα με σκίτσα πουλιών. Και έτσι αποφασίστηκε, ετσέτερα, ετσέτερα, κάθε 8 του Απρίλη, ημέρα των γενεθλίων της Ντόρι, να σκιτσάρω ένα πουλί για να αφιερώσω στην μνήμη της με τη διάδοση του Τίντερνετ. Εκδήλωσε απέκτησε. Okay, όλο αυτό. Σημαντικό. Και διάστα να πουλεί ή δώστε λίγο χαρά σε ανθρώπους που πραγματικά βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση και το έχουν ανάγκη, και ένα χαμόγελο, γιατί δεν είναι όλα φράγκα, δεν είναι όλα λεφτά, δεν είναι όλα αχ μιέχ. Τα λεφτάκια μας κάναν, μας καταντήσαν, μας ράνανε. Είναι και τα χαμόγελα μέσα που τα στερούμαστε, αλλά μπορούμε να τα προσφέρουμε ένα στον άλλον. Όπως χαμόγελο, χάρη σε την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε ένα πολύ ωραίο σκηνικό στο Καραϊσκάκης. Ο Κούτρης πήρε αγκαλιά ένα παιδί με προβλήματα υγείας, το βάλε μέσα να παίξει μπαλίτσα χθες ο Βιερίνια με ένα άλλο παιδί που είχε κινητικά προβλήματα. Με μια κουβέντα, με μια συζητησούλα να του χαρίζει ένα χαμόγελο. Είναι πολύ σπουδαίο. Δεν χρειάζεται δηλαδή τώρα, μπορεί κάποιοι, ας πούμε, με ψήμυροι να πούνε ότι γιατί δεν δίνεις κάτι από τα εκατομμύρια που παίρνεις, ας πούμε, ξέρω εγώ και τέτοια. Ξέχωρα από αυτό, υπάρχει. Υπάρχει και η ηθική ικανοποίηση, υπάρχει και η ευτυχία, υπάρχει και ένα χαμόγελο, η παρέα, η συντροφιά. Και όλα αυτά είναι, που λέμε, ανιδιοτελή και είναι. Δεν αγοράζονται και δεν εξαγοράζονται. Τέλο πάντων, τώρα τι λέμε, δευτεριάτικα. Εντάξει, ήπια λίγο καφέ και άρχισε να αλλάζει και ο τρόπος που αντιμετωπίζω τα πράγματα, καταλαβαίνετε. Αλλά δεν είναι όλα από το πρωί να ανοίγουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας και μας φτάσαν και μας καταντήσαν και μας κάναν και μας τα κόψαν και. Υπάρχουν δυσκολίες για όλο τον κόσμο, αλλά και ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει την ρότα που πλέουμε. Λέω εγώ τώρα, ας πούμε, ρε τι μου ρίξα μέσα στον καφέ, τίποτα. Όταν λες δει και αρχίζω και βλέπω εδώ συννεφάκια, πουλάκια και τσιριτρί, τσιριτρό. Πες να έχω σαν 4 κουταλιές μέσα από την τέτοια για να το φτιάξω, γι' αυτό άρχισα εδώ τώρα να είμαι έτσι, τσιτά.
Λόγον επειδή Λίμπερο 107,4. Θα πάμε να κάνουμε μια πρώτη διαφημιστική ανάπαυλα αγγίζοντας τις 6.30. Να σηκώσουμε και μανικάκι. Είχαμε αγωνιστικούλα βεβαίως, βεβαίως. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Τρεις στροφές ήμεθα. Φτάνουμε προς το τέλος όλων των πρωταθλημάτων. Δεν βλέπω και μεγάλη διάθεση, ας πούμε, να περίμενε ο Φόρναρης να πάρει τηλέφωνο και τους κάνει όλους γιάχμα και να πούνε την αυτά που λες, να πούμε παίρνουμε πρωτάθλημα, πάω κάρα και τέτοια. Ούτε ασχολείται κανείς. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή, στον Λίμπερο 107,4, στο πρωινό της Δευτερούλας μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μετά από όλα αυτά, μετά από μια τεράστια εισαγωγή. Θα είναι μωρέ, δεν βαριέσαι. Κάνουμε σιγά σιγά το τρώμε, το τρώμε, έρχεται και το Πάσχατο, όπου να είναι, τι είναι. Μπορεί οι φίλοι του Πάκ να τραγουδάνε σε 5-6 εβδομάδες ή την επόμενη εβδομάδα, εμείς τραγουδάμε και σε κανένα 2-3 εβδομάδες θα ξαναέχουμε αργία. Γιατί αυτός είναι ο μέγιστος και πρωταρχικός μας στόχος. Θεσσαλονίκη, η οποία σήμερα αναμένεται να μας υποδεχθεί με βροχές και καταιγίδες. Έτσι τουλάχιστον δείχνει το μετεωρολογικό δελτίο. Αυτή τη στιγμή έχουμε εκεί γύρω στους 10 βαθμούς και κατά τη διάρκεια της μέρας θα ξεκινήσουν οι ψυχάλες το πρωί, τώρα έτσι πως θα ξυπνάτε. Δίνει εδώ το μετεωρολογικό δελτίο. Το πιο πιθανό να πέσουμε κουβά. Και προς το μεσημεράκι προβλέπονται για καταιγίδες. Όλη η μέρα θα είναι βροχερή. Και σήμερα και αύριο αυτό το σκηνικό και μεθαύριο μουντάδα. Γενικότερα θα είναι έτσι μια σκοτεινή εβδομάδα από άποψη τουλάχιστον φωτός και καιρικών συνθήκων, αλλά θα προσπαθούμε να φέρουμε τον ήλιο μέσα στις ψυχούλας μας. 8 του Απρίλη, οι κοσμοστορικά γεγονότα συνέβησαν σήμερα. Το 1820 ανακαλύπτεται στη Μήλο το άγαλμα της Αφροδίτης της Μήλου, το οποίο δεσπόζει και ένα από τα πιο σημαντικά εκθέματα αυτή τη στιγμή στο μουσείο του Λούβρου. Και σειραίει ο κόσμος για να το δει. Επίσης έχουμε κανένα άλλο. Εδώ το 1990 σαν σήμερα η Νέα Δημοκρατία αναδεικνύεται πρώτο κόμμα με ποσοστό 46,8% για 150 έδρες στις τρίτες βουλευτικές εκλογές, εκεί την ταραγμένη περίοδο, το βρώμικο 89. Μέσα σε ένα χρόνο ακολουθούν το Πασόκ με 38,6% και ο Συνασπισμός με 10,2%. 46,8% αν το έπαιρνε τώρα θα έβγαζε 250 βουλευτές. Αλλά έχει αλλάξει και το σύστημα, έχουν αλλάξει και οι εποχές. Εκείνη η πολύ έθραυστη κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έπεσε από τα ίδια της τα παιδιά, δεν ξεχνάμε την πολιτική ιστορία του τόπου, από τον Αντώνη Σαμάρα, που μετέπειτα έγινε πρόεδρος και πρωθυπουργός του ίδιου του κόμματος, το οποίο είχε ρίξει κάποτε. Τα έχει αυτά η πολιτική. Κατά τα άλλα, και πρωταθληματάκι είχαμε εσύ όλο το Σαββατοκύριακο. Σήμερα ένα μάτς έχει. Ποιος ασχολείται με ατρόμητο Απόλλων Σμύρνης στις 7. Να μοιράζουμε κουβάδες δεξιά και αριστερά και εμείς όσον αφορά τις προβλέψεις μας. Φυσιολογικά τα αποτελέσματα. Ο Άρης ιτήθηκε μετά από αρκετό καιρό. Να πόσο ήταν, 6 παιχνίδια ήττητος, 7. Δεν πραγματοποίησε καλή εμφάνιση και γνώρισε την ήττα στο ΟΑΚΑ το απόγευμα του Σαββάτου με 2-0. Νωρίτερα το Σάββατο, τι το δώσαμε, αυτό το δώσαμε εκεί. Νωρίτερα το Σάββατο είχαμε δώσει το 1-0 του Όφη επί του ΠΑΣ Γιάννενα. Μάλλον τον παίρνει στην κατρακύλα μαζί του Όφη τον ΠΑΣ, που δεν μπορεί να ξεκολλήσει και από τη ζώνη υποβασμού, βρίσκεται εκεί στα μπαράζ. Θα έχει και αυτός ένα δύσκολο έργο. Όφι ή θα κέρδιζε, θα χανότανε. Τεράστια βαθμολογική ανάσα για τον πάτο της βαθμολογίας. Βέβαια δεν ξέρουμε ακόμη το τι θα συμβεί. Υπάρχει και το θέμα της αναδιάρθρωσης, αν θα ισχύσει. Οι ομάδες πιέζουν από την πλευρά τους να μην. Κάτι το οποίο το γνώριζαν και ξεκίνησαν το φετινό πρωτάθλημα με προοπτική και γνώμονα το ότι θα ισχύσει η αναδιάρθρωση των κατηγοριών. Του χρόνου θα είναι 14, θα πέσουν αυτοί, θα κάνουν αυτοί. Αλλά κάθε φορά έτσι δεν γίνεται όταν φτάνουμε προς τα τελειώματα. Έλα μωρέ τώρα, δεν πειράζει, καλά παιδιά είμαστε, δεν παραμένουμε εδώ να κάνουμε μια πιο ωραία παρεούλα. Ναι μεν ο υφυπουργός αθλητισμού λέει ότι θα ισχύσει, αλλά ποτέ μιλές ποτέ σε αυτήν την χώρα και ιδίως σε αυτό το πρωτάθλημα. Όπως και να έχει, ο Όφη πέτυχε μια πολύ σημαντική νίκη. Βέβαια και αυτός
υπάρχει από πίσω, υποτίθεται θα έπεφτε για εξωγωνιστικούς λόγους, γιατί βρέθηκε να είναι μπλεγμένος έτσι σε ένα μάτς περίεργο. Πρωτόδικα μεν, αλλά κανονικά συνεχίζει να αγωνίζεται και ενδεχομένως και να μην συμβεί κάτι παραπάνω. Και ο Πανιώνιος επικράτησε με 1-0 της Λαρίσης επίσης το Σάββατο το απόγευμα. Δώσαμε και αυτό νίκη 2-1. Καλά πήγαμε. Εντάξει, 2-3. Την Κυριακή η Ξάνθη ιτήθηκε για ακόμη ένα παιχνίδι στο γήπεδο της από την ΑΕΚ με 1-3. Εμφατική εμφάνιση της ΑΕΚ. Η Ξάνθη προλαβαίνει και να πέσει με την πορεία που διάγει στον δεύτερο γύρο. Παίζει να έχει πάρει 2 βαθμούς, 3 βαθμούς. Μας είχε συνηθίσει κιόλα σε τέτοιες εμφανίσεις. Ενώ στο πρώτο γύρο ήταν κάπου εκεί στις θέσεις της Ευρώπης. Αστέρας Τρίπολης, Λεβαδιακός 0-0. Πήγαμε να δώσουμε τη βομβίτσα εκεί ότι θα κέρδιζε ο Λεβαδιακός. Αλλά τα καταφέραμε. Όχι, αυτό το δώσαμε ψέματα. 0-1 δώσαμε την ΑΕ και 1-1 το Λεβαδιακό. Άιντε και εκεί το πιάσαμε. Τι λέω ρε παιδί μου, τον εαυτό μου να πούμε. Διαβάλλω. Μπράβο ρε παιχταρά. Δώσαμε και τον το Χικά και ένα μάτς που δεν βόλευε βέβαια κανέναν, γιατί ο Αστέρας Τρίπολης παραμένει και αυτός οριακά πάνω από τη ζώνη υποβασμού. Ο Λεβαδιακός δεν πήρε κάποιους βαθμούς έτσι για να ανασάνει και φαίνεται ότι θα το πει το πείμα. Είπαμε, εφόσον και αν και όλες οι προϋποθέσεις των λογικών πραγμάτων ισχύσουν. Ο Ολυμπιακός επικράτησε και διέψευσε ίσως δυσαρέστησε φυσικά τους φίλους του ΠΑΟΚ. Με 0-5 πέρασε πάρα πολύ άνετα μέσα από το Αγρίνιο. Υπήρχε ένας κρυφός πόθος, έτσι, μια κρυφή πεποίθηση, μια κρυφή προσμονή ότι μπορεί να γίνει και ένα στραβοπάτημα και χθες το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ να πανηγύριζε το πρωτάθλημα. Βέβαια κάτι το οποίο είναι προδιαγεγραμμένο ουσιαστικά. Δεν μπορεί να χάσει ο ΠΑΟΚ αυτό το πρωτάθλημα και πλέον το γνωρίζουν όλοι και το αποδέχονται όλοι και το παραδέχονται όλοι. Το βλέπουμε κιόλας και στις συζητήσεις και στις αθλητικές εκπομπές. Και ο Μάνταλος και ο Δόνης και χιλιδιό. Απλά παρατάθηκε η μέρα στέψης του δικεφάλου του Βορρά που πλέον θέλει 2 βαθμούς στα 3 εναπομείναντα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με τη Λαμία με 3-0. Μισή ωρίτσα αργότερα, χωρίς να κάνει αμάρκετη και πώς μια εμφάνιση, ξεπερνώντας το άγχος προς το τέλος του παιχνιδιού. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να. Κάνεις. Τι φωνούλα είναι αυτή, αγόρι μου, αγούρο ξυπνήμε. Πού σε βρίσκουμε. Ουρανούπολη, ξενοδοχείο. Μάνα. 2 βραδιές στο ξενοδοχειάκι, Ουρανούπολη, τέτοια εποχή. Άρε φίλε, μέσα να, την άνοιξη να θίζει γης, τα λουλούδια. Τι κάνεις εσύ, πώς πας. Καλά είμαι, γιατί είσαι στην Ουρανούπολη και δεν είσαι μέσα. Δεν θα πω, σήμερα θα πω, το πρωί. Α, έκανε, βγήκες έξω για σουκού δηλαδή και θα ξαναμπείς τώρα μέσα για υπηρεσία. Ναι, έφαγα ένα κλαμπ σάντουιτς. Έφαγες ένα κλαμπ σάντουιτς. Ναι. Ωρε μάγκα μου ζωάρα. Τώρα πρωί πρωί. Όχι τώρα, δεν είναι πρωί πρωί, δεν φτιάχνει σάντουιτς. Να λίστα, πρωινό όμως, δεν έχει το ξενοδοχείο, πρωινό. Πρωινό, όχι, μόνο καφέ περιμένω, σαν κοιτάζει τον καφέ. Περιμένεις τον καφέ, αχ παφούλια μου, να ξέρεις τι τραβήξαμε κι εμείς τώρα, μην τα θυμίσεις. Έχει εδώ, δεν θα το πιστέψεις. Δεν θα το πιστέψω, ναι. 3 καρέκλες, ένα ντουλάπι, κλιματιστικό, 3 κρεβάτια μεγάλα. Στο δωμάτιο που μπαίνεις. Ναι. Πόρε μάτι. Έχει κουζινίτσα για φαγητό να μαγειρεύει. Αλλά πού να μαγειρέψεις, μαγειρεύεις ρε. Όχι, ναι. Γιατί δεν μαγειρεύεις, έχει κουζινίτσα εκεί, τσούκου τσούκου βάλε. Κάνα μακαρονάκι, κάνα αυτό. Άμα δεν σου φέρουν εκεί να το φας, καλά κορόιδο σου. Κι εγώ μαζί σου, σιγά με μαγείρευα τώρα στις διακοπές μου. 3 κρεβατάκια αλλάζει, πηγαίνεις από ένα κρεβάτι στο άλλο δηλαδή. Όχι, έχει πιο κρεβάτι. Μάλιστα, κουζινίτσα, τηλεορασίτσα, ερκοντήσου και θέα τη θάλασσα. Ναι, η θάλασσα είναι απέναντι και μπορεί να καπνίζομαι. Όσο γουστάρω. Άρεσε τη ζωή σου να κάναμε. Αυτό είναι. Ζεις ένα μόνιμο Σαββατοκύριακο. Η
24 του μήνα αρχίζει να είναι οι πληρωμές του Πάσχα. Α, το δώρο Πάσχα. 24, καλά. Έχουμε ακόμα. Μόλις είναι 8. Δύο εβδομάδες έχουμε. Τότε θα μας εμφανιστείς δηλαδή, ε? Όχι, όχι. Πιο νωρίς. Να εμφανιστώ να πάω Κυλαδάρι μετά Σφιγμένου. Ναι, σήμερα. Το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας, μάλιστα. Ναι, αύριο πάω σε γράφω και γυρνάω έξω. Μάλιστα, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Από τι μέρα είναι, από την Τρίτη. Έχεις χάσει τις μέρες, δεν είναι τέτοια ζωάρα που κάνεις αύριο. Αύριο είναι. Τετάρτη να ξαναμιλήσουμε. Τι, Τετάρτη να ξαναμιλήσουμε, έτσι. Να μας πάρεις να μας. Τι. Όχι, Τετάρτη σου λέω να μιλήσουμε το. Όχι στο τηλέφωνο. Πού. Ζωντανά. Καλά, κάτσε να φτιάξω το ασανσέρ. Είσαι τυχερός που δεν ήρθε σήμερα. Έχουμε χαλασμένο ασανσέρ. Θα ανέβεις έξι ορόφους με τα πόδια. Καλά, ε, αλήθεια σου λέω, δεν σου κάνω πλάκα. Τι το χάλασε, κάνα τα χημικά μου. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αλλά σου λέω να προετοιμαστείς, ξεκίνα να κάνεις γυμναστική για να ανεβείς τους έξι ορόφους. Με τα πόδια. Για ποιο λόγο χάλασε τώρα. Ε, πού να ξέρω τώρα το λόγο που χάλασε. Μπορώ να γνωρίζω, δεν έχουμε κάνει αυτοψία. Και το φτιάχνουν αυτοί που ξέρουν. Αυτοί που δεν ξέρουν, μάλλον το φτιάχνουν, γι' αυτό και είναι χαλασμένο μονίμως. Να αναβες. Μάλιστα. Να ενημερώσουμε. Να ενημερώσουμε, ναι, τον κόσμο τι. 24 του μήνα και να είναι οι πληρωμές του Πάσχα. Ναι, το είπες, εντάξει. Κόμμα έχουμε, άστο. Μέχρι να έρθει τότε. Άλλο. Άλλο θέμα. Προσοχή τα ταμεία. Μάλιστα. Προσοχή τα ταμεία. Τα ταμεία είναι μία και δεν έχουν τίποτα. Και δεν έχουν μία. Κάντε. Κάπνισε. Πού είναι, ε? Κάπνισε. Κάπνισε. Κάτσε μέσα. Ξάπλωσε και κάπνισε. Τα λέμε. Καπνίζω, γεια. Δεν υπάρχει πιο rock and roll ζωή στον πλανήτη Γη από τον φίλο μας τον Μπάφη. Μας ταξιδεύει κανονικά και ποιος δεν θα ήθελε να είναι στην θέση του. Ή και στο κρεβάτι του. Τρία τον αριθμό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε μετά από αυτήν την συγκλονιστική μαρτυρία. Σου λέει κόμπιεσαι ο φίλος ή η φίλη ακροάτρια. Τι να πω κι εγώ από τη ζωή μου. Λέει τι να μας πεις κι εσύ κι εσύ κι εσύ κι εσύ από τη ζωή σου. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και νου μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα ίντερνετια μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε μαζί μας. Το 3-0 του ΠΑΟΚ το έδωσε ο Φωτιάδης τώρα, βλέπω εδώ πέρα στα σκοράκια. Έχουμε δώσει τόσο πολλά σκοράκια και πιθανά αποτελέσματα που δεν βγάζει άκρη με τίποτα. Όλο και κάποιο θα ψάχνεις. Ή θα πιάνεις και δεν θα ψάχνεις. Λοιπόν, η βαθμολογία πως έχει διαμορφωθεί... Τρεις αγωνιστικές πριν από την λήξη και του φετινού πρωταθλήματος. Ολοκληρώσαμε την 27η. ΠΑΟΚ πρώτος με 73 βαθμούς, όπως δήλωσε και ο Ράσβαν Λουτσέσκου. Κανονικά λέει χθες θα πανηγυρίσαμε το πρωτάθλημα. Για μένα έχουμε 76, διότι ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με... Όχι, 76, 75, συγγνώμη. Ξεκίνησε με μείον 2 βαθμούς, αυτούς τους 2 βαθμούς που χρειάζεται για να κατακτήσει στις αναπομείνασες τρεις αγωνιστικές το πρωτάθλημα και μαθηματικά. Το σου λέει ρε παιδί μου, από χθες θα ήμασταν στα μπουζούκια. Έχει κάνει καλό σχήμα τώρα, μήπως περιμένουν, σου λέει το Πάσχα, θα έρθουν καλύτερα σχήματα, οπότε είναι ίσως πιο καλύτερη η εποχή για να το κατακτήσει το πρωτάθλημα. Με ποιο Δόνης βγήκε και είπε ότι για μένα θα γίνω λέει λίγο Ράσβαν Λουτσέσκου. Ο Παναθηναϊκός έχει 44 βαθμούς μέσα στο γήπεδο. Καλημέρα στην γραμμούλα. Έλα, γόρι μου. Καφέ έχεις? Έχω καφέ. Έφτιαξα. Σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι για μένα. Είσαι μια παρουσία. Εσύ κανόνισε τα 100 ευρώ, γιατί είμαι εδώ δίπλα. Σε ένα πόρισμα και το μαγαζί. Όχι. Του Γκέλερ. Πώς το λένε, τι. Του Γκέλερ. Forever. Τώρα φορέ με τον Γκένα είμαι δίπλα σου. Ευχαριστώ Γορίνα μου. Άντε κλείνω, έρθαμε. Δεν θα χαζέψουμε. Του ρώτησε τον πελάτο το παλκάρι που δουλεύει. Πώς όλο το μαγαζί. Του είπε τον Γκένα. Και έκανε και τη διαφήμιση. Ελπίζω να πήρες κανένα κοσαρικάκι από εκεί πέρα. Άντε να σε δω πως θα ανεβήσω εδώ τους ορόφι βέβαια. Γιατί είναι πολύ 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 πολύ.
Ολυμπιακός Πειραιώς 63 βαθμούς, εκκρεμεί το τι θα συμβεί αν τελικά θα παιχτούν αυτά τα περιβόητα τελευταία 20 λεπτά του παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό, εκεί όπου ο Ολυμπιακός προηγούνταν με 1-0, είναι στους 63, άντε πες 66 χοντρικά. ΑΕΚ 53 και η ΑΕΚ με μείον 3 βαθμούς. Ατρόμητος του 43, έναν αγώνα λιγότερο όπως και ο Άρης. Παναθηναϊκός 38, Πανετολικός 33, Λαμία 33, Πανιώνιος 32, Λάρισα 30. Από εδώ αρχίζουν λίγο έτσι τα αγχωτικά. Ξάνθη 29, Αστέρας Τρίπολης 28, στην θέση που οδηγεί στον Μπαράζ Πας Γιάννενα με 26, Όφη 25, Λεβαδιακός 21 και Απόλλωνος Μήνης με 10 βαθμούς στον πάτο του βαθμολογικού πίνακα. Ο ΠΑΟΚ είναι λίγο ρυθμιστής, γιατί στις τρεις αγωνιστικές που απομένουν έχει Λάρισα, Λεβαδιακό και Πας Γιάννενα. Καθορίζει δηλαδή την μοίρα των ομάδων που κινδυνεύουν με υποβιβασμό. Η επόμενη αγωνιστική 14 το μηνού, 14 Τετάρτου, πάβουν πλέον να ισχύουν τα Σαββατοκυριακό Δεύτερα. Οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές διεξάγονται όλα τα παιχνίδια την ίδια ώρα. Μας κόβουν το ποδόσφαιρο, είχαμε συνηθίσει να έχουμε, ρε παιδί μου, έτσι ένα γεμάτο Σαββατοκυριακό. Θα δείτε, θα αντιληφθείτε την απώλεια. Δηλαδή να πας για έναν Αστέρα Τρίπολης τώρα που έχει, ας πούμε, θα ήταν ένα ωραίο ματσάκι, αλλά τα βάλουν όλα μαζί. Βγάλαν και πανό στον Αστέρα Τρίπολης εκεί. Ποιους έλεγαν ότι δεν ήρθανε ποτέ, νομίζω τους Λεβαδιακούς, κάτι τέτοιο, ή τους Μπαζιάννη, είναι νίστας. Την επόμενη λοιπόν Κυριακή στις 7 η ώρα όλα τα παιχνίδια. Άρης Θεσσαλονίκης, Ατρόμητος Αθηνών. Το μάτς που θα καθορίσει ουσιαστικά το ποιος θα λάβει την τέταρτη θέση του πρωταθλήματος, η οποία περισσότερο νομίζω ότι θα έχει λόγους γοήτρου. Όχι, νομίζω είναι και το εισιτήριο κιόλας που οδηγεί σε μια καλύτερη θέση όσον αφορά το Europa League, καθότι ΠΑΟ, ΚΑΕΚ θα αγωνιστούν στον τελικό του κυπέλου όπως όλα δείχνουν. Το 2-0 που έχουν και οι δύο δικέφαλοι δεν αφήνει πολλά περιθώρια στους αντιπάλους τους. Η ΑΕΚ θα λάβει το καλύτερο εισιτήριο του Europa League και μάλλον θα πάει διαβαθμισιακά, βαθμολογικά. Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία και το ποιος θα τερματίσει τέταρτος. Λάρισα ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη για να πανηγυρίσει μαθηματικά το πρωτάθλημα. Με ισοπαλία παρατείνει την αγωνία και έρχεται το μάτς με το Λεβαδιακό που έχει σχεδιαστεί η φιέστα ή σχεδιάζεται ή κάζεται ότι θα πραγματοποιηθεί. Σε περίπτωση που η ομάδα έχει κατακτήσει, φαντάζομαι, μαθηματικά το πρωτάθλημα, διότι ιδάλλως ποδόσφαιρο είναι και δεν μπορείς να ξέρεις ενδεχομένως. Απόλλωνος Μήνης Πανετολικός, Λαμία ΑΕΚ, Λεβαδιακός Πανιώνιος, Ολυμπιακός Πειραιώς Ξάνθη, Παναθηναϊκός Όφη και Πας Γιάννενα Αστέρας Τρίπολης. Είπαμε την επόμενη Κυριακή 14 του μηνού. Όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα, οι τρεις αγωνιστικές και η 29η αγωνιστική ημέρα που θα διεξαχθεί στις 21 του Απρίλη, Κυριακή το Βαΐον λογικά είναι. Και μετά το πρωτάθλημα διακόπτεται για ένα Σαββατοκύριακο λόγο επειδή του Πάσχατος και επιστρέφουμε 5 για το ολοκληρωτικό. Ο ΠΑΟΚ έχει Λεβαδιακό και ο Ολυμπιακός έχει την Λαμία εκτός. Ο Άρης παίζει με τον Πανετολικό εκτός και ο Ατρόμητος έχει τον Παναθηναϊκό και τελευταία αγωνιστική. Πας Γιάννενα ΠΑΟΚ, Λάρισα Ολυμπιακός, γενικότερα η Λάρισα Άρης Ξάνθη και Ατρόμητος Όφη όσον αφορά και την μάχη. Είπαμε για την τέταρτη θέση, η ΑΕΚ έχει κλειδώσει την τρίτη και έχει πλέον μοναδικό σκοπό αυτή τη στιγμή την κατάκτηση του κυπέλου.
αυτά όσον αφορά έτσι χοντρικά τα όσα συνέβησαν το Σαββατοκύριακο. Όψη αποτελεσμάτων, φυσιολογική, αγωνιστική, δεν είχε αμάκετη και πώς να μας δώσει κάτι, ούτε κανένα εξωαγωνιστικό, ούτε καν αυτό. Ένας λέει υπερτυχερός του Τζόκερ, 4,5 εκατομμύρια στην Πτολεμαϊδά. Ανάστατοι ψάχνουν να βρουν τώρα ποιος είναι σήμερα, ποιος έχει εξαφανιστεί, ποιος δεν θα απαντάει στα τηλέφωνα. Θα μπαίνουν πολύ ψηλοι στα αυτιά. Και Β' Εθνική, οριστικοποιήθηκε εκεί η άνοδος του, η προδιαγραμμένη και μαθηματικά η άνοδος του Βόλος FC, του Αχιλλέα Μπέου, που πολύ ωραία αποκρυπτογράφησε ο Αντώνης Τσαγαλέας. Βγήκανε μετά το τέλος του παιχνιδιού με μπλουζάκια οι ποδοσφαιριστέ και τα μέλη του team του Βόλος FC, καμπεώνες, και σου λέει είναι καμπεώνες. Μια ομάδα δημιούργημα προσωποκεντρική, χωρίς κόσμο αμάν αμάν, η οποία όμως του χρόνου θα αγωνίζεται στα σαλόνια, βέβαια, της Football League, ο οποίος Βόλος FC επικράτησε με 6-0 του Αιγινιακού. Ο Ηρακλής, τα γνωστά αποστήματα, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, 0-0 με τον Κισαμικό και είναι σε διαρκείς περιπέτειες. Νο περόν, νο πάρτι. Καραϊσκάκης, Δοκαδρά μας 0-0, Αίτος Πατών, Απόλλων Πόντου 0-3, Απόλλων Λάνησας, Εργοτέλης 2-2, Ηρόδοτο Σπάρτη 4-1, Τρίκαλα Παναχαϊκή 0-0, Πλατανιάς Κέρκυρα 2-0. Και στην Football League νομίζω απομένουν τρεις αγωνιστικές, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί και να το κάνω αυτό το λάθος. Πρέπει να απομένουν και εκεί τέσσερις αγωνιστικές. Και εκεί τρεις τελευταίες θα διεξάγονται από τις 17 Τετάρτου που θα έχουμε εμβόλυμη. Την ίδια ώρα, την επόμενη εβδομάδα, ο Ηρακλής. Παίζει με τον Εργοτέλη το Σάββατο στις 4 ώρα στην Κρήτη. Το Απόλλων Πόντου υποδέχεται τον Καραϊσκάκη. Η βαθμολογία πως έχει διαμορφωθεί, με τον Βόλο να πανηγυρίζει την άνοδο 56 βαθμούς. Να σε νίκη και Ολυμπιακός και να βλέπεις τώρα τον FC Βόλο, να πηγαίνει τρένο. Το είχε πει ούτως ή άλλως ο Αχιλλέας, ότι σε δύο χρόνια εμείς θα παίζουμε, πέρυσι δηλαδή, θα παίζουμε Football League, όπερ και γένετο. Πλατανιά 46, Απόλλων Λάνησε 45, Εργοτέλη 43, Απόλλων Πόντου 43. Μάχη, το παλεύει ακόμη, ότι δεν ξέρεις. Παναχαϊκή 41, Κισαμικός 39, Κασιόπη 38, Καραϊσκάκης 38, Δοσαδράμας 36, Ηρακλής 35, Τρίκαλα 29, Ηρόδοτος 28, ζώνη υποβασμού ο Ηρόδοτος, Αίτητος 22, Γυνιακός 16 και Σπάρτη 14. Αυτά τα ολίγα και όσον αφορά την Football League, γιατί και εκεί ρίχνουμε τη ματιά μας. Πλουραλιστικότατο το λόγο επειδή. Λόγο επειδή. Ο Βόλος FC του χρόνου δηλαδή τι παίζει, να αγωνίζεται και σε κανένα παν Θεσσαλικό. Ωραία πράγματα. Θα πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική ανάπαυλα, φτάνοντας σε 7 η ώρα, ολοκληρώνοντας και την πρώτη ώρα της εκπομπούλας μας. Εδώ δυνατή, μάχημη, ξυπνητή και βαριεστημένη, όλοι μαζί στην παρεούλα μας. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της Δευτερούλας μας. Άμα δεν μαλώνει, άμα δεν μαλώνει τελικά ο κόσμος, φίλε μου Μιχάλη, ακούγεσαι, δεν ακούγεσαι τα ακουστικά, τώρα θα σε ανεβάσω. Κατάλαβες, άμα δεν μαλώνει για πάω Κάρης, δεν παίρνω τηλέφωνα. Θα πάρουν. Λες, τώρα που ήρθες εσύ για να δώσεις μια άδεια στην εκπομπή. Καλημέρα. Γιατί μπορεί να ανεβήκαμε στα ύψη στον εκτό όροφο, αλλά πέσαμε υπό του μηδενός. Πέσαμε. Κανονικότατα. Τι έγινε, τι. Το ωραίο ποιο είναι, ότι ξέρεις να φεύγεις 10:30 το βράδυ. Τι έκανες, περιέγραψε μας, η χθεσινή σου ημέρα είναι rock and roll και σένα. Κανονικά, για πες, έφυγες 10:30 από το Τριάδι. Λοιπόν, έφυγα και 10:30 και να κάνω την εκπομπή στη Μαρμίτα. Πήγες 12 η ώρα, ήσουν εκεί. Όχι, είχα φτάσει κάτι.
11 η ώρα ήταν ο Νίκος, εγώ άνοιξε. Από το Τριάδι, έκανες το. Όχι, ρε παιδί μου, 9.30 ώρα έφυγα από εδώ. Α, εγώ 9.30, 11 η ώρα ήμουν στην εκεί πέρα. Έλαβε, ήθελα, ας πούμε, άλλη μια ώρα. Ναι. Άνοιξε ο Νίκος την πόρτα, μπήκα μέσα. Μπήκε μέσα, ναι. Ναι. Δεν ήξερε και ο Νίκος, αλλά ο Κωστάκης με είχε πει από τότε που πήγα την Παρασκευή. Έλα. Ναι. Έλα να κάνουμε την ανακοίνωση εγώ ναι, και ναι. Να βρούμε και γίνεται τα δύο τα θέματάκια. Δεν ξέρω αν δεν έχεις ακούσει. Πού να ακούσω, ρε, 12 ώρα εγώ πρέπει να κοιμηθώ να έρθω 6 ώρα το πρωί. Είναι και αυτό. Ναι, τι, το ζήτημα είναι ότι στη διαδρομή. Άκου τώρα να δεις. Ένα στυλ στο επίπεδο του Παπούλια. Μάλιστα. Εκεί στη Χάν ναι, ανεβαίνει ένα. Έξω κοιλιές, ναι. Έτσι ξέρω εγώ, κάθομαι στην πίσω γαλαρία τέρμα πίσω που είναι τέρμα. Σύρουν να σκουθήσει, λέω γιατί. Σύρουν να σκουθήσει από εδώ και αρχίσει να κλαίει μέσα. Έκλαιγε και μέσα στο λεωφορείο. Μέσα στο λεωφορείο. Μας καταντήσαν να κλαίει και από εδώ πέρα του λέω ρε. Ναι. Και να κλαίει και να κάνει. Άιντε πάλι και να έχει και κόσμο μέσα. Και ξέρεις τι ήθελε να κάνει. Τι ήθελε να κάνει. Να πέσει και να κοιμηθεί πάνω στο τζάμι. Ήταν προνομιούχος η θέση εκείνη συγκεκριμένη. Και η κοιλιά βγήκε απ' έξω. Για. Είναι μέρες. Είναι μέρες. Άνοιξη έχουμε, άνοιξη. Πού είσαι ρε παπούλια, ρε παπούλια. Και πήγες στην εκπομπή, τα είπες στην εκπομπή, πήγες με μπλουζάκι BBC, μας διαφήμισες και τώρα έρθες να εισπράξεις δηλαδή. Ξέρεις τι, δεν κρατάω ψηλά πάνω μου τα 100 άσε ευρώ. Τώρα τα σάβιαζε. Τα 100 ευρώ τώρα δεν για μας. Δεν από εδώ τώρα, σου λέω, θα σε εκδώσω εδώ μέσα. Πού να φύγω τώρα, εξορόφι πάλι, αυτυχώς είναι κατάβαση αυτό. Πώς ανέβηκες, ήρθες εδώ να πήγαινε. Είδες μου άμα δεν καπνίζεις, δεν κάνεις, πάθει, δε. Ένα, πόσο έκανα, ένα 15. Μέτρησες, χρονομέτρησες. Ένα 15 να ανεβείς 6 ορόφους. Βέβαια, πάτε πιο διπλά. Εγώ έβαλα 15 λεπτά πιο νωρίς το ξυπνητήρι για να ανεβώ τους 6 ορόφους. Τι μου λες τώρα, πλάκα κάνεις. Το ήξερα από χθες ότι σήμερα θα είναι χαλασμένο. Άστα να πάνε. Σε είπανε, μπάμπη μου, ότι πήγα για τη μπλούζα, σε είπανε. Ναι, τι μου είπανε, ναι, μου είπανε, ρε παιδί. Τι μου είπανε, Φωτιάδης μου είπανε, εδώ, σε διαφημίζει. Δώσ' το 100 ευρώ. Τώρα που θα πληρωθούμε, θα φέρει ο Παπούλιας τα χρήματα. Είναι θα φέρει ο Παπούλιας. Σιγά θα φέρει. Παπούλιας θα φέρει. Κάνε κουρίτσι. Πώς βρέθηκε στο φούρνο στη Σταυρούπολη το στούντιο του Europe One που βρίσκεται καταρχήν. Είναι δίπλα στο. Το πρώην πολιτεία εδώ πέρα στο. Πώς λέγεται, το Fix. Fix λέγεται. Μάλιστα, στη σφαγεία δηλαδή. Εντάξει, οκ. Δεν πήγε τίποτα στα φωτάκια. Όχι. Για να περάσει η ώρα, ρε παιδί μου. Πιο μακριά, ρε. Α, μάλιστα. Ποιο ξενοδοχείο έχει εδώ ένα πέτρινο, ένα μαρμάρινο που είναι. Το πέτρινο ξενοδοχείο, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, του κάνουν και διαφήμιση τώρα. Άσε μας τώρα, ρε, τα λένε τα μαλλιοτάγαρα. Θέλουν και διαφήμιση τώρα. Και πήγα εκεί, κάναμε την εκπομπή, πήγε καλά. Είπα για. Που θα πάω στην Ανίτα. Το είπες. Είπα για δύο άτομα. Πρώτα όμως εσύ το είχες πει εδώ, ανακοίνωσες. Εμείς είχαμε το αποκλειστικό. Βέβαια, τι νομίζεις. Σαν να μου θυμίζει, ξέρεις ποια. Ποια. Ποια που ήταν στο Master Chef και ήταν μια ένα γεματούλα ναι. Που την έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Δεν το και βλέπω, ρε, σε το Master Chef, δεν το βλέπω. Ρε, γιατί εγώ τρώω και από μια αποκομπή, σε εκπομπή, από εκπομπή. Από εκπομπή σε εκπομπή, πόσα κομμάτια να γίνεις βρε άνθρωπε. Καταρχήν, πώς βρέθηκες από τα σφαγεία στο φούρνο στη Σταυρούπολη. Αυτό δεν μας υπάρχει ένα μεσοδιάστημα από το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί. Δεν είδε ούτε και εσύ. Λοιπόν, παίρνω τηλέφωνο τον Δημήτρη. Για να μην ανεβαίνω όλο προς τα πάνω. Δεν έρχομαι εκεί να κάνω καμία δουλειά. Μια δουλειά κιόλας. Βέβαια. Για χουλιαμά, καφέδες και σορολόπ. Πήρα το. Πήρα το τέτοιο, το βάζω. Ναι, ποιο βάζω. Το βάζω που είχε μέσα φουντούκια. Φουντούκια. Και έτρεπε τα φουντούκια. Πώς έφτασες εκεί, δεν μας είπες. Από εκεί. Ναι. Με τα πόδια πήγα. Με τα πόδια πήγες από τα σφαγιά στη Σταυρούπολη. Βραδιάτικα. Με κατέβασε ο Κωστάκης εδώ στη Κίνα. Ναι. Πού. Πες στα δικαστήρια και από εκεί μετά και με ρωτάει. Πού πας. Ναι. Πάω σε σπίτι. Τι σπίτι είναι αυτό. Δεν θα σε πω το λόγο γιατί είσαι εσύ, λέω. Καλά, δεν σε πήγε μέχρι τη Σταυρούπολη. Όχι, αφού δεν πάει. Καλά, τώρα έλα, μωρέ, να κάνει μια εκτροπή τώρα να κάνει αριστερά, εσύ, δεν πάει. Όχι. Τώρα βρε λίγο περιφερειακό να όχι, πούμε δεν και τέτοια. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων, από εκεί το παίρνω τηλέφωνο μόλις τελείωσε η σκοπή. Τι γίνεται, με λέει ξεκίνα. Πόση ώρα έκανε βαρδάρι Σταυρούπολη. Μισή ώρα έκανε. Μισή ώρα έτσι αμάρι. Τόσο κάνω κι εγώ σιγά. Εντάξει. Θα κάνουμε challenge. Τσάλε, ναι, θα ναι, κάνουμε ναι, ναι, ναι. Και εμείς. Και εκεί είπα, εμφανίστηκε κάποιος. Άκου τώρα να δεις. Άκου τι μου λέει, αδερφέ, ένας φίλος είναι που κάνουν. Που καίνουν τους πεθαμένους το παιδί μου. ναι. Πήρε τηλέφωνο. Ντε με και ένας κάποιος. Λέει, πού με είπε. Τι και του, πού και τους πεθαμένους, ρε. Από τεφ... Με είχε πει. Κάπου με είχε πει σε ένα μέρος. Καλκίδα. Στην Καλκίδα λέει. Καλκίδα και τους πεθαμένους. Ένα τέτοιο πράγμα λέει.
θέλω να έρθει να κάνει διαφήμιση. Λέει, και να λες, τι να κάνει διαφήμιση, τι διαφήμιση. Ναι. Να καίει τους πεθαμένους. Ναι, τέτοιο μπαγκάρι. Πήρε χαρτιά, πήρε άδειες, πήρε αυτά. Ναι, αφού το είπε. Κάφτε τα όλα, μη μείνει τίποτα. Λέει, να μην πηγαίνουμε στην Βουλγαρία. Ναι, ναι, να πηγαίνουμε, να φέρουμε και το συνάλλαγμα. Να κάνει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Πώς λέγεται αυτό, αποτρεφτετήριο. Πώς το λένε αυτό το πράγμα που δεν μπορούμε να το πούμε. Ναι, μάλιστα. Και σε πήρε για διαφήμιση. Και στην κουβέντα γίνανε. Θα ανοίξω κι εγώ ένα, μα είναι να πούμε να σε πάρω κι εγώ για διαφήμιση. Και το άλλο θα σε πω κι άλλο ένα. Και ο Πανόπουλος δεν την έδωσε την ομάδα στην ξένη. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα με αυτά τα αθλητικά. Ήρθε να με μιλήσει για αθλητικά τώρα να πούμε. Όχι, όχι, είναι γιατί πήρε κάποιο και θέλει να με γνωρίσει μία από την καινούργια ΠΑΕ, μέσα από την ΠΑΕ. Ναι, τη Ξάνθη. Ξάνθη. Ένα από εδώ και μου λέει, ξέρει, Φωτιάδε, σε γνωρίσω, λέει. Για συνοικέσιο. Κάπως ή για να μπεις μέσα στη δίκη σε να λάβεις κάποιο πόστο. Όχι, αυτή για να με γνωρίσει. Τέτοιο, μέσα στη δίκη. Μάλιστα, εκεί στα πηγάδια στο Σαλέ, ξέρεις τι ωραία θα περνάτε. Εκεί έχω πάει, έχω μείνει 8 μήνες. Πού, στο Σαλέ. Όχι, στην Ξάνθη. Α, ωραία, δεν είναι. Στον προκόρυμο να μείνεις φαντάρος. Καλά, φαντάρος τώρα δεν είναι το ίδιο. Εντάξει, αλλά κατέβαιναμε στην πόλη, πηγαίναμε στην παλιά την πόλη πάνω. Ανέβηκε ο Χόντζας και όλο. Σαν βγαίνει ο Χόντζας στο τζαμί, και όταν ακούω μπίρα λαχ. Ανέβαινα στο κάστρο επάνω, είχε ένα μπαράκι, μιλάμε το πιο ωραίο μπαράκι, πιο ψηλά. Πρόσφατα πότε? Όχι, μιλάμε τώρα το 91. Το 91, μάλιστα. Περάσανε λίγα χρόνια. Από τότε έχεις να πας. Ευκαιρία λοιπόν να κάνεις μια γνώμη. Αλλά έκανα και το άλογο, Το άλογο έκανε. Αντί για την πόλη που έκανε διαρρηκτέρηση, έφευγα από το στρατόπεδο και ερχόμουν εδώ. Μάλιστα. Στη Θεσσαλονίκη, αλλά απαγορευόταν. Όλα αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο διάστημα μου μεσολάβησε. Δηλαδή, τη παρουσίαση έλεξη μαρμίτα, α πούμε, 2-2,5. Ναι. Και με λέει, παίρνω το φούρναρι που λες, τι γίνεται, έλα. Ναι. Λέει, εγώ θα είμαι κάτω στο υπόγειο, λέει, γιατί δεν ακούω καλά. Ναι. Ξεκίνησα, πήγα. Κάτσε μόλις να δούμε. Έφτασα εκεί, πάρε. Κράτα το αυτό σε αγωνία, γιατί. Έχουμε μια γραμμή. Καλημέρα. Να την πάρουμε. Καλημέρα. Έλα, έλα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, Μπάμπη, καλή εβδομάδα από τι άλλο. Επίσης. Τι γίνεται. Καλά είμαστε. Τα ξεπεράσαμε όλα. Τα καταφέραμε. Έτσι. Σήμερα δεν παίρνουν τηλέφωνα, ρε Μπάμπη, τι γίνεται. Γιατί... Ένα, άμα δεν μαλώνετε για Άρη ΠΑΟΚ. Δεν χτυπάτε τηλέφωνο. Τι, να. Αυτά. Ήρθα και εγώ να βοηθήσω. Ήθελα να βοηθήσω, αλλά δεν γίνεται δουλίτσα. Τίποτα. Είδαμε χθες τη μεγάλη ΠΑΟΚΑΡΑ. Ένα ακόμα βηματάκι κάναμε στο. Απογοητεύτηκε ο κόσμος, ήθελε να πανηγυρίσει χθες. Σου λέει θα γίνει κάτι. Εντάξει, όποιος περίμενε να χάσει ο Ολυμπιακός στον Πανετολικό για να πανηγυρίσει. Πολλοί το πιστεύανε. Ναι, ναι, στα όνειρά τους. Εγώ, έχει πολύ καιρό που το έχω πει ότι ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να χάσει κανένα παιχνίδι μέχρι το τέλος. Δηλαδή θα τα χτυπούσε όλα τα παιχνίδια εννοείται και θα τα κέρδισε. Με τον ένα τρόπο, με τον άλλο τρόπο θα τα κέρδισε. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι φέτος, αν δεν είχαμε ξένους διαιτητές στα ντέρμπι, πάλι πολύ δύσκολο πάω να κατακτήσω το πρωτάθλημα. Όχι ότι το κατέκτησε πάλι εύκολα, αλλά αυτή η εντύπωση μου έχει δοθεί. Αν δεν έπαιρνε τα δύο μάτς με τον Ολυμπιακό, η κατάσταση θα ήταν διαφορετική. Ναι, ουσιαστικά, Έλληνες διαιτητές τι λέει, θα τα έπαιρνε. Αυτά κατάλαβες. Εντάξει, ναι, τώρα αυτά είναι και εικασίες. Αυτό ουσιαστικά τα δύο τα μάτς τελικά φαίνεται να δίνουν το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Ναι, αυτά τα δύο μάτς ήταν στην ουσία πραγματικά εξάποντα το καθένα. Και εντάξει, φαίνεται ότι μας δίνει το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός έχει χάσει κανένα βαθμό στο δεύτερο γύρο. Νομίζω πως μόνο μαζί μας έχει. Μόνο από τον ΠΑΟΚ, την ΙΤΑ. Ναι. Ξέρω. Ναι. Με την ΑΕΚ τι είχε κάνει, θυμάμαι. Κέρδισε και 4-1. Α, ναι, που βρέθηκε πίσω να χάνει και το γύρισε. Ναι, 4-1. Ναι, σωστά, το γύρισε δεύτερο μήχρονο. Σωστά. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει. Όλα καλά. Η Λαμία πολύ καλή ομάδα και δύσκολη ομάδα. Εμένα μου έκανε εντύπωση η ΑΕΚ που την κέρδισε 2-0. Δεν το περίμενα στο κύπελλο. Είχε και την ευκαιρία της. Εντάξει, το δεύτερο ημίχρονο προς το τέλος και είχε και την ευκαιρία της η Λαμία εκεί στο 90 φεύγα να μειώσει και να κάνει και το 2-1 στο κύπελλο. Εντάξει, απέκλεισε Ολυμπιακό. Ναι, απέκλεισε Παναθηναϊκό, απόκλεισε. Ναι, δεν είναι, όντως. Ανοιχτό είναι για μένα και με την ΑΕΚ. Δεν έχει τελειώσει κάτι. Η ΑΕΚ είναι σε πολύ καλό φεγγάρι του μεταξύ. Ομάδα που βάζει την μπάλα κάτω. Φαίνεται κάτι. Δηλαδή, σε σύγκριση με άλλες ομάδες, ας πούμε. Από τις, πραγματικά από τις ομάδες, ας πούμε, κάτω από την πεντάδα εξάδα, νομίζω ότι είναι καλύτερη αυτή τη στιγμή, έτσι.
Αυτά. Για τον Άρη δεν έχω άψη, δεν έχω το παιχνίδι. Απλώς θα διάβασα ότι έχασε πολύ εύκολα. Mm-hmm. Είδα και την κολάρα του Ιτσούα, εντάξει. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει πρωταθλήματα τώρα παντού. Στα ποδοσφαιρικά, σε όλες τις ακαδημίες. Γιατί... Ναι, με το καλό, αν το πάρουμε, το πάρουμε αίτητη στο πρωτάθλημα τώρα. Mm-hmm. Το πρωτάθλημα η αντρική ομάδα. Η ΚΑΠΑ 19 το πήρε αίτητη. Mm-hmm. Η ΚΑΠΑ 15. Η ΚΑΠΑ 15 κερδίζοντας τον Άρη 3-1 το πήρε αίτητη. Και αν και στο Final Four καταφέρει το πάρει ΚΑΠΑ 17, mm-hmm, εκείνη θα έχει νομίζω μόνο μία ήττα. Δύο ήττες. Το είδα κάπου γραμμένο, δεν το έκανα από μόνος μου, γι' αυτό στο τέτοιο. Ναι. Μάλιστα. Είδα και το ΚΑΠΑ 15 το παιχνίδι, mm-hmm, όλο. Ναι, αφού είσαι αρουστάκι. Αρουστάκι, είναι πολύ καλό, πολύ καλό παιχνίδι. Εντάξει, το πρώτο επίχρονο ήταν μαγικό για τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Αυτό το πιτσιρίκι, το center four, δεν ξέρω, μου άφησε έτσι πολλές ελπίδες βλέποντάς το. Mm-hmm. Με πολύ καλά στοιχεία, έκρηξη, γρήγορος και καλή τρίπλα έχει. Εντάξει, mm-hmm, τι να πω, μπράβο το παλικάρι, μακάρι να έχει τα μυαλά στο κεφάλι του και να δουλέψει για να προχωρήσει. Mm-hmm. Ο Άρης και αυτός καλός ήταν βέβαια, χωρίς να μπορέσει να απειλήσει πάρα πολύ, κυρίως στο δεύτερο μήχρονο απειλήσε, έβαλε και ένα γκολ από το λάθος από τον φύλακα, εντάξει, όλα καλά. Κουτσιάς ο φορ, κουτσιάς. Ο κουτσιάς ο φορ. Θα ήταν άδικο να σου πάω αυτό το πρωτάθλημα, Μπάμπη, γιατί τον Άρη τον έχει βάλει καμιά 22 γκολ μεταξύ τους αναμετρήσεις έτσι. Mm-hmm. Και έχει δεχτεί νομίζω μόνο 2 ή 3. Mm-hmm. Θα ήταν άδικο δηλαδή να χάσει το πρωτάθλημα, πραγματικά. Μάλιστα. Ένα παιχνίδι δηλαδή, έτσι, ένα τελικό. Mm-hmm. Έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, λοιπόν, φιλιά. Μπασκετάκι δύσκολα έμασαν. Πω 40 φεύγα, να πούμε, άστο. 40 φεύγα, βόλεϊ δύσκολα έμασαν, ο Ηρακλής. Ναι. Πραγματικά ήταν και εκείνο το είδα, καταπληκτικό ήταν. Μας πήρε σχετικά εύκολα πέρα από το δεύτερο σετ που έπεσε. Mm-hmm. Το πήρε εύκολα το. Εντάξει, το είναι ένα-ένα, δεν είναι. Ένα-ένα και τώρα παίζουν. Πότε είναι, την Τρίτη είναι, πότε είναι. Και αλλάξαμε και προπονητή. Ναι. Ήρθε ο πατέρας του Φιλίπποφ και έφυγε ο Ψάρας. Σπανίως βλέπω αλλαγές εν μέσω play-off. Δεν ξέρω, μια ήττα από τον Ηρακλή ήταν αρκετή για να αλλάξει ένα ολόκληρο προπονητή. Ίσως πιθανότητα βλέποντας την εικόνα της ομάδος, mm-hmm, πιο πολύ, κατάλαβες. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Δηλαδή, μάλιστα. Στο τέταρτο σετ ειδικά ήταν αποκαρδιωτική η ομάδα. Ωραία. Αύριο στις 6 ώρα πάω Ηρακλής και Παναθηναϊκός και Φυσιά. Αυτά είναι τα μάτς του βόλεϊ. Έγινε, σε χαιρετούμε. Αυτά. Φιλιά, καλή εβδομάδα. Από τους παλιούς έχει κρατήσει. Ποιοι είναι οι παλιοί? Είναι αυτοί, ένας Βούργαρος ή κάτι. Ο Κάνεφ. Κάνεφ, ξέρω εγώ. Ποιοι είναι οι παλιοί? Αυτοί που είχαν πάρει τελευταία. Πότε είχε πάρει πρωτάθλημα ο Πάουκ? Πριν δύο. Α, ο Ηρακλής. Ναι, ο Γκραβαρίκ. Ναι, έχει. Γκραβαρίκ, αυτοί. Όχι, ρε, αυτοί έχουν γίνει 40. Πόσο χρόνο. Εντάξει, ρε, παιδί μου, έχει κανένα από αυτούς? Όχι, δεν έχει. Τι παλιοί. Τι παλιοί. Πότε είχε πάρει το. Ο Ηρακλής το 12, αν δεν κάνω λάθος. Είχε πάρει το πρωτάθλημα με δύο φορές. Μάλλον θα έχω πει κοτσάνα, αλλά κάπου εκεί πέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Τα λάθη για τους ανθρώπους είναι. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλώς το να, καλώς το να. Τι κάνετε, παιδιά? Καλά είμαστε, εσύ? Χάλια. Χάλια, γιατί χάλια? Είχα ένα ατυχηματάκι. Τι ατυχηματάκι, βραγόρι μου? Γλίστρησες. Έπεσα με τη μηχανή. Γλίστρησες, λέει ο άλλος, κατευθείαν το βρήκε. Τι να πεις. Αφού αυτή η γλίστρα είναι επικίνδυνη. Η γλίστρα είναι επικίνδυνη, να την προσέχετε. Τι να πεις. Πού έπεσε, αγόρι μου? Πού έγινε το τέτοιο? Όχι, έχει μια εβδομάδα τώρα. Όχι, και? Τίποτα έχω, με ναύτικα είναι. Πού, σε ποιο σημείο? Έξω το σπίτι μου. Όχι ρε, πού έχεις το ναύτικα? Κάτω στο πόδι, ρε. Αμα, δεξί πόδι. Μάλιστα. Από το κρεβάτι όμως του πόνου οι άνθρωποι παίρνουν το λόγο επειδή τηλέφωνο να τους επαναστατεί στον πόνο τους. Θα σου στείλω το Φωτιάδη να σε προσέχει. Κάνω και μασάζ, μου θέλει. Έτσι είναι, γορή μου. Κάνω και προστασία με τους παππούδες αυτό. Προστασία με τους παππούδες. Ναι, ρε. Έχω το χαρτί. Το έδειξα στη Μαρμίτα, δεν το πίστευαν. Και κάποιος δεν λέει, αποκλείεται να μην κάνεις τέτοια. Μάλιστα. Και πόσο καιρό θα μείνεις εκτός δράσης δηλαδή? Κάνα δύο μήνες. Σήμερα θα πάω δουλειά. Όχι ρε, τουλάχιστον θα μην πήγαινες δουλειά. Μάλλον γι' αυτό είσαι χάλια. Γιατί... Γι' αυτό μιλάει σιγά σιγά. Ε. Γι' αυτό δεν πάει δουλειά. Άμα δεν πήγε δουλειά και άρα για ακούει ραδιοφωνάκι όλη μέρα. Αν θέλει να σε δώσω και μια άδεια, έχω τη γιατρέσα μου. Έχει γιατρέσα. Καθόλου. Τέλος πάντων. Είδα και το βιντεάκι σου, ανέβηκες με τα σκαλιά, ρε Μπάμπη. Άστα.
Υπάρχουν και χειρότερα. Ναι, τι τώρα να έρθει και τέτοια. Πρέπει να σα πηγαίνουν αυτά Δευτέρα πρωί. Μια να μόλι έφτασε εδώ πέρα έγινε. Πουφ, σαν τον μπαλόνι. Και δεν πα και, δε και γήπεδο δηλαδή. Όχι, δεν πάω. Αυτό είναι το. Εντάξει, τι να κάνουμε, στη Φιέστα θα είσαι. Οριακά είμαι για το τελικό κυπέλλου. Α, προετοιμάζεις εκεί, θα σφίξεις τα δόντια. Αγώνα δρόμου για να προλάβει. Α, εκεί την ημέρα θα είμαι κάτω, ρε. Εντάξει, μωρέ, γιατί δεν μπορείς να πας με τον Άρθικα τώρα στο τέτοιο. Φοβάμαι τώρα. Ναι, αλλά στη δουλειά πώς πας, να πούμε. Άλλο στη δουλειά, ρε. Κάθομαι στη δουλειά. Κάθεσαι, εντάξει. Τι είναι αυτά, να πούμε. Άστα να πάνε. Να πάρε, θες να σου δώσω μια άδεια από το λόγο επειδή, να με ρυμνήσουμε. Εντάξει, τώρα φοράω ναύτικα μπότα, όχι τον κλασικό τον ναύτικα, τον ύψο. Ναι. Και αυτό δεν βολεύει να γράψει πάνω. Δεν μπορείς να γράψει τίποτα, έτσι να το θυμάζει πρωτάθλημα 2019 και τέτοια να πούμε. Όντως, βάλε από πάνω, πέρασε τον αγύψο να πούμε, κάνε κάτι. Ή να φτιαχτεί ένα υλικό για να σκεπάζεις, ας πούμε, τους ναύτικες για να μπορεί να γράφεις. Ναι, όντως. Αυτό ήταν η πεμπτουσία του σπασίματος. Ναι, ρε, φίλε, που γράφαν όλοι πάνω να γίνεις καλά και... Ναι. Τι να κάνεις. Φυσικά. Τι να κάνεις. Έλος πάρα. Αχ. Καλή δουλειά και περαστικά να σου ευχηθούμε. Θα τα πούμε, άντε φιλιά. Άντε, τσάω. Και περαστικά που... Επεσμένος ρε εσύ, αφού έπεσε. Άντε ρε, ξυπνήστε ρε, λιβλιώτες ρε, άντε ρε. Άμα δεν μαλώνουν, δεν ξυπνάνε. Μόνο έτσι, βάλε εδώ μια αντιπαράθεση, από όλον πόντου εδώ τίποτα να πούμε. Μόνο με την παραθέση, ρε παιδί μου, από έτσι έχει μάθει ο κόσμο, α πούμε. Πήρε ο ένα, πήρε να πω και τον προηγούμενο, πήρε να πω και τον επόμενο, αυτό που θα πείτε και τέτοια. Βγήκε κάποιο. Πού να δεις τώρα που θα πάρει ο Πάκο το πρωτάθλημα που δεν θα έχει τίποτα για την παράθεση. Πλάκα πια, θα είμαι κάτω εγώ. Πού θα είσαι κάτω. Αφού 11 είναι το τέτοιο και 12 είναι η εκπομπή. Ω, 11 είναι ο τελικός. Θα φύγω 10 ή το μηνό σε αυτό. Να σου πω κάτι παράθεση, να να πεις τι να πεις, τι να πεις μετά. Πώς θα κανόνισε. Θα κανόνισες, έτσι, θα κάνουμε τον double σε εκπομπή εδώ. Ανακοίνωσες. Ρωτάει εδώ ο φίλος μας ο Παναγιώτης, λέει boys of bodyguard παππούδων. Δηλαδή, ναι. Φύλαξη παππούδων αυτό. Να το δείξουν μετά, το δει. Έχει δίπλωμα γι' αυτό. Τι δίπλωμα μπορεί να έχει να φυλάξει παππούδες. Έχει στην Αθήνα 14 με 16, κοίταξε παππού. Ναι. Τι 14 με 16. Δύο χρόνια. Στο σπίτι είχε. Έχει να την κινήσει από όπου ήταν καθιστό για να μπορέσει να ανέβει να κάτσει στο καροτσάκι. Και έκατσε. Αυτό ήθελε δύναμη για να κινήσει. Μάλιστα, μάλιστα. Μπράβο ρε Μιχάλη μου. Βοηθά όλο τον κόσμο. 2-31-02-87-38 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Απλά κοιτούσα, πήγαινα τον παππού, βγαίναμε έξω. Έλα στον παππού. Για να μπορεί να κινηθεί, να μην είναι μόνος του. Ήταν μεγάλη ηλικία. Έτσι. Μπασκετάκι είχαμε επίσης. Και την μείωση της ποινής του Ολυμπιακού από μείον 6 πήγε στους μείον 2 για την αποχώρηση από το παιχνίδι του κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ υπέστη πολύ βαριά ήττα. Ναι, μεν αναμενόμενη, αλλά δεν ξέρω αν πολλοί περιμένανε αυτή την έκταση του σκορ. Μπορεί να είναι και η πιο βαριά ήττα που έχει υποστεί. Σίγουρα από τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα κάποια άλλη. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 89-51. Άστα να πάνε. Ήφεστο Σχολαργός 72-70, Λαύριο ΑΕΚ 94% μετά από παράταση, Άρης Προμηθέας 66-65 μετά από παράταση, δηλαδή χρειάστηκε παράταση για να βάλεις 66 πόντους και 65 αντίστοιχα, Κίμη Ρέθιμνο 77-84, Πανιώνιος Περιστέρη 77-75 στη βαθμολογία, Παναθηναϊκός 43, ΑΕΚ 39, Προμηθέας 36, ΠΑΟΚ 36 Περιστέρι 36 επίσης. Έπεσε το Περιστέρι. Είναι και σήμερα Παγκόσμια ημέρα πουλιού. Άστε να πάνε. Ήφαιστος 34, Σχολαγός 32, Ολυμπιακός 31, μπήκε στην οκτάδα Ολυμπιακός. Αν τερματίσει ο 8ος θα παίξουμε τον Παναθηναϊκό δηλαδή. Αλλά έχει υπόσχεματος, έχει σου και το παιχνίδι που διακόπηκε. Που διακόπηκε, ναι. Αυτό τι γίνεται, δεν παίρνει. Όχι, δεν έχει μείον βαθμούς. Μείον από τους μείον 6 πήγε στους μείον 2. Άρης Πανιώνιος και έχει σύνολο μείον 8 βαθμούς. Άρης 29, Πανιώνιος 29, Λαύριο 28, Κίμη 27, ζώνη υποβασμούς, 13ος το Ρέθυμνο με 26 και ο Κολοσσός έχει υποβαστεί με 24.
για να έχουμε και ενημέρωση και για την μπάσκετ. Δηλαδή, ποιος ασχολείται, βέβαια. Εντάξει, είναι μέσα στο πρόγραμμα, ρε Μπάμπη. Μέσα στο πρόγραμμα, κάτσε, ρε Μπάμπη, γιατί μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Εντάξει. Σήμερα το βράδυ θα έχει όμως. Αλλά δεν ξέρω, ελπίζω να το δείχνει κανένα κανάλι το πρωί. Θα έχει και τον τελικό του κολεγιακού πρωταθλήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τρεχαγύρευε, παίζουν τα πανεπιστήμια. Σαν ποιος ασχολείται. Έχει κάτι αεροστάκια μπασκετικούς που κάθονται και τα βλέπουν αυτά. Τώρα εδώ το κολεγιόπαιδα, δηλαδή 20χρονα. Εδώ οι άλλοι βλέπανε κάπα 15 πάω κάρι στην Κυριακή. Παιδιά, αλλά ώρα να σου πω κάτι, πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο θα παρακολουθήσει αυτές τις ηλικίες. Μπήκα μέσα και είδα ένα μάτσε. Πάω και ο Άρης στο ΚΑΠΑ 15. Έχει ένα. Έχει, ρε παιδί μου. Σκέψου να έπαιζε, ας πούμε, τώρα εδώ απειθήτα με την Μπάντιο, ας πούμε, ξέρω εγώ, να γινόταν χαμός. Τώρα, ας πούμε, κάτι δικά μου τώρα εδώ, η Κάρα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, Μιχάλη Φωτιάδη έχω εδώ, ήταν και την Παρασκευή, ήρθε στο live που πραγματοποιήσαμε, υλοποιήσαμε. Πολύ η εμφάνισή σου, δεν με ρωτάει. Αλλά η φωτογράφησα δεν βγήκε τόσο καλά, συγγνώμη λίγο, δεν βγήκανε. Δεν βγήκανε, επίτηδες τις έκανε έτσι. Όχι, αυτά είναι τέχνη, επίτηδες τις έκανε έτσι, το λες. Είναι όπι μας, η φωτογράφος μας. Ρενόπι τι. Μπήκε μέσα, την έκανα τέτοιο. Παρατήρηση για τις φωτογραφίες. Σε έβγαλε εκεί με την καραμούζα να πούμε και τέτοια. Έκανε την καραμούζα, έβγαλε και το Απόλλωνα εκεί και το Λόγο. Τον Απόλλωνα ήρθε Φωτιάδης με Απόλλωνα εκεί, τέτοια με σημαίες, με όλα τα αξεσουάρ. Τραγούδησε, ζεμπεκιά. Ο άλλος. Top Gun με στολή αεροπόρου. Μεγάλες εμφανίσεις είχαμε και γενικότερα. Την ομπρέλα τι την έβαλε. Την ομπρέλα. Έτσι. Γιατί ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αυτά είναι τα live. Αυτό είναι το λόγο, επειδή αυτή είναι η BBC. Κανονικότατα. Και δεν έχεις βγάλει και την μπλούζα από τότε, ας πούμε, γιατί λες, ρε παιδί μου, θα την έχω σαν μπλουζάκι. Λέει σαν μπλουζάκι. Το ξέρεις αυτό. Θα την φοράω. Πώ λέγεται το τραγουδάκι. Πώ την λένε, ρε παιδί μου, στέλνει Μπεζεντάκου, δεν το λέγα εκείνο. Σε έχω πια και δεν σε έχει σταματήσει. Και τώρα όμω ξανατραγουδάει, Ναι, ναι, την είχε ο Γρηγόρη, την είχε. Μα πότε. Α, είχε την Μπεζεντάκου. Ωμαν, μάλιστα. Έτσι τα βλέπει για να μα ενημερώνει εδώ. Λοιπόν, σαν μπλουζάκι. Τραγουδήσουμε κάτι στο βάλο, ρε παιδί μου. Γιατί όχι, να οδηγηθούμε και στο διαλυματάκι 7 και μισή. Μεγάλα κομμάτια έχουν γραφτεί. Μπεζεντάκου, ρε παιδί μου. Ρεμίξι το έχει κάνει. Ρεμίξι είναι, ρε εσύ. Ήξερε και το καλωρικό. Α, ναι. Όχι, έτσι ξεκινάει λίγο dance. Έτσι ξεκινάει λίγο dance, ρε παιδί μου. Έτσι, σαν το BBC μπλουζάκι. Σε έχω και δεν σε αλλάζω. Εδώ από το Λίμπερο 107,4. Θα πάμε για διαλυματάκι, θα επιστρέψουμε με ένα δυνατό μισάρο. Γλυκό μωρό μου, μοναδικό μου, μαζί σου είμαι για όλα. Στέλλα Μπεζεντάκου, Μιχάλης Φωτιάδης στο backing vocals. Θα περιμένουμε να πει το ρεφρέν εδώ για να το αποθεώσουμε, ρε παιδί μου, να το απογειώσουμε το κομμάτι. Ζω πάνω στο κορμί μου, μπλουζάκι κολλήσε. Σαν μπλουζάκι, πάμε. Σαν μπλουζάκι είσαι. Σε σαλάτζο. Στη ζωή μου είσαι. Κολλητό μου. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε! Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Εδώ στο τελευταίο περίπου μισάωράκι της εκπομπούλας μας, 7 και 39 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο που μπαίνει τώρα στην παρεούλα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σιγά σιγά αρχίζουν και καταφθάνουν όλοι αγκομαχώντας στα στούντια του Λίμπερο. Και Κωστής Τσαρός ήρθε βαριανασάνοντας. Και όλοι αυτοί που θα παρακολουθήσουν, είμαστε κιόλας και εμείς εδώ ελαφραίων βάρων, κανονικότατα. 1.13 την έκανα, ένα λεπτό και 13 του ρόλου την ανέβασα. Είδες όλοι ήρθαν, ανέβηκαν, αχού, θέλετε προπόνηση, σας βάλω κάτι. Ένα-δυο κάτω, κάμψεις ιστορίες, σας βάλω εγώ. Άμα είναι έτσι να ανεβαίνουμε έξω ρόφους, παρατάμε και το ραδιόφωνο. Δεν γίνεται αλλιώς, πρέπει να έχεις γυμναστική. Όταν μου είπαν ότι θα πας στα ύψη, δεν μου εννοούσαν αυτό το πράγμα. Εδώ πέρα έχω το Facebook και έχω στο το BBC που είναι αυτό εγώ και αν τους βάζεις γυμναστική κάνουν. Αμάν, δεν θέλουμε και το CNN, το CNN, το αμερικάνικο. Άμα ήταν να κάνουμε γυμναστική δεν θα γινόμαστε ραδιοφωνική παραγωγή. Εντάξει. Πιο ψηλά, πιο ψηλά, ναι. Ραδιοφωνική παραγωγή γίναμε. 12 πατώματα, ξέρεις τι είναι. Ραδιοφωνική, ραδιοφωνική παραγωγή γίναμε για να καθόμαστε και να λέμε τις αποψάρες μας. Να είστε σε φόρμα, σε έτοιμο. Δεν στρέχω έτσι, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει, αλλά αλλάζω ρότα. Όχι. 2-31-0-287 και 3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και νομινηματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ιντερνετια και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Μας το κλείσε.
Φίλε μου Μιχάλη Φωτιάδη, έλα, σου έχω βρει το είδωλό σου, το μελλοντικό σου ή και το τωρινό σου είδωλο. Ένα ποδοσφαιριστή του Άγιαξ, τον Νέρες, τον ξέρεις? Όχι. Άκου να δεις τι έκανε αυτός ο μεγάλος ο παιχταράς. Ούτε γκολ ούτε τέτοια, αυτά δεν έχουν σημασία. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής μίλησε στο RTL, το θυμάσαι το RTL? Ναι. Που βλέπαμε τα παλιά τα χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη που έδειχναν το Tutti Frutti. Ναι, 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 ναι. Το βλέπεις το Tutti Frutti εκεί που βγαίνανε και βγάζανε τα ρουχαλάκια. Ναι, 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 ναι. Α, το βλέπεις. Ένα, έβγαινε εκεί, γυρνούσε εκεί τον τροχό της τύχη. Ναι, 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 τσακ. Όχι, εγώ κάτι φίλοι μας το βλέπανε. Ναι, 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 ναι. Δεν το θυμάσαι λοιπόν. Σε αυτό το RTL που προφανώς τώρα δεν ξεντύνονται, μίλησε λέει για τη σχέση του με την πανέμορφη Κύρα Βινώνα και αποκάλυψε τις λεπτομέρειες για το πώς έριξε το μοντέλο αυτό στη Γερμανία. Πρέπει να ψάξεις να βρεις την Κύρα Βινώνα καταρχήν, ας πούμε, για να δεις, ας πούμε, για να έχεις άποψη. Δεν χρειάστηκε, λέει, άκου να δεις τώρα πώς λειτουργούν οι γήπες οι μεγάλοι. Δεν χρειάστηκε, λέει, να κάνω και πολλά. Τόνισε ο μέσος του Άγιαξ. Την είδα, λέει, στο Instagram και της έστειλα το εξής μήνυμα. Είμαι ο David Neres, βγες έξω μαζί μου. Το πιο απλό μήνυμα στάλθηκε και ήταν αρκετό για να την πείσει. Πώς είχε στείλει ο Κυριάκος ο Παπαδόπουλος στην άλλη την κοπέλα και της λέει καλημέρα, τι κάνεις εσύ, και η άλλη τον έβγαλε, ναι, και του, ναι, λέει, ναι, ναι, ναι. Wow, τι είναι αυτά που κάνεις, ναι, ναι, και τέτοια και μαγεμού, ναι. Ο Νέρες δεν αντιμετώπισε δύο πρόβλημα και της έστειλε ένα μηνυματάκι ότι σαν να στέλνεις και εσύ και να λες, γεια σου, είμαι ο Μιχάλης Φωτιάδης. Και κατευθείαν, ας πούμε, τα διάσημα μοντέλα. Έχεις τίποτε σε κανένα μοντέλο μήνυμα, ε? Όχι. Για στείλε. Για στείλε. Μόνο μου μπορώ να στείλω τη Δήμητρα Ματσούκα. Τη Δήμητρα Ματσούκα, γιατί? Ναι, την πάω, ρε παιδί μου. Την πας. Για να βγει μαζί σου? Όχι. Όχι, για να βγει, ρε παιδί μου, σου λέω. Κάποια μια μοντέλα, ας πούμε. Ξέρω ποια θα έστελνες. Ξέρω Ιωάννα Τούνη, ξέρω κάτι. Δεν τις ξέρω κιόλας εγώ τις καινούριες. Δεν τις ξέρουμε. Δεν έχουμε, δεν θέλουμε. Θέλουμε απλά κορίτσια λαϊκά του μόχθου. Και τη ζωή. Συγγνώμη και συγγνώμη κιόλας. Τι? Καλημέρα τη Χριστίνα μας. Καλημέρα. Καλημέρα την Κατερίνα μας. Ναι. Τη Ιωάννα μας, τα κορίτσια. Όλα τα κορίτσια μας. Έτσι τα απλά, τα λαϊκά, τα καθημερινά του μόχθου. Δεν τίποτα, αυτές στο Instagram να βγάζουν εκεί και να τις στέλνουμε. Τι έγινε, τα κορίτσια παίρνουν. Τίποτα. Τελείως. Βούλιαξε η εκπομπή, ρε παιδί μου. Τελείως. Πάσαμε πάτο. Τι να κάνουμε τώρα. Πάμε πάλι πίσω να πούμε. Δεν έχει γυρισμό αυτό το. Τελείωσε το. Τελείωσε το λόγο, παιδί. Τελείωσε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα στις αγάπες μου, καλημέρα. Καλώς τον, καλώς τον. Πού είσαι, ρε υπουργέ μου? Τι έγινε? Υπουργέ μου, είμαι πάρα πολύ σκοτωμένος. Γιατί? Πάρα πολύ. Να σε πω κάτι. Όταν σε πήρα από το άλλο διαφωνό, με κόψανε το λεπτό που μιλούσαμε σένα. Εδώ μιλήστε όσο θέλετε. Δεν παίρνει κανένας. Το είδα το βράδυ, το μεσημέρι. Που είπα, σε είπα υπουργό, όπου εκεί το κόπηκε. Οπα. Σου κόπηκε το λεπτό που είχες. Ναι, εκεί το λεπτό που είπα, υπουργέ μου, τι κάνει, το κόψανε. Κλείνουν το Φωτιάδη, κλείνουν. Όχι, το κόψανε μετά το κόψανε. Στο λόγο για να ξέρεις. Μάλιστα. Α, μάλιστα. Ναι, όταν σε βγήκες και λες πού είναι ο Φωτιάδης, τι λέει ο άλλος. Εδώ ναι, είναι, ναι. Δίπλα μου είναι, και εγώ ήρθα κοντά να σε πω, γεια σου υπουργέ μου, ξέρω εγώ, και μετά την άλλη το μεσημέρι εγώ τα γύρισα. Ναι, άστο το άλλο. Εδώ όμως μιλάς. Εδώ μιλάω. Όχι, όχι. Το λόγο είναι επειδή δεν κλείνει. Έτσι, έτσι δεν κλείνει. Δεν πρόσεξα θέματα τέτοια. Πήραμε το πουζάκι. Και καλά έκανες. Από την καλημέρα μου. Ποιος, ναι, να κάνω, να ποιος προσέχει τα θέματα έτσι κι αλλιώς. Να σου πω. Δεν πιστεύω πάλι να μιλάτε για μπάλα. Επειδή είναι όχι, την κόψαμε την μπάλα. Αλλά να σου πω κάτι. Κόψαμε την μπάλα και κόψαν τα τηλέφωνα όλοι. Άμα δεν έχει εγώ αυτό ο προηγούμενος και έτσι και αυτό, τίποτα. Κατάλαβες? Λοιπόν, χωρίς να ακούσω τι είπε ο προηγούμενος, γιατί τώρα δεν υπήρξε προηγούμενος. Είσαι ο πρώτος. Τι θα πω? Πήρα τηλέφωνο για να πω προ-προηγούμενος. Παντέλο, έλα ρε, πες. Όταν ερχόμουν για να πάω στη Μαρμίτα εκεί, ήταν χθες το βράδυ στην τηλεόραση. Ήμουν στην τηλεόραση, έφυγα 9.30 ώρα από εδώ. Πήγα από εδώ, πήγα εκεί, μεταξύ αυτός, πήγα στο φούρνα, έκατσα και να μην γυρνάω και κάνω και του λέω έλα από εδώ. Α, του έκανε τουρ. Εντάξει, ο άλλος με λέει, ο Κωστάκης, με κατεβάζει και στα δικαστήρια, είχε και η φύλαξη που είχαν οι αστυνομικοί, καλημέρα και τους αστυνομικούς. Καλημέρα. Πέρασα μπροστά, με φορούσε και το Απόλλωνα να δει, φτάνω εκεί στο, εκεί που είναι το... Η αποβάθρα που είναι για το μετρό, ξέρω εγώ, περνάω απέναντι. Πού έχουμε μετρό? Η αποβάθρα εδώ πέρα, εδώ μπροστά. Μάλιστα.
Βγαίνουν κάτι. Συγγνώμη που σε διακόπτω, Μιχάλη μου, αλλά είναι πολύ σημαντική στιγμή. Είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά που συνειδητοποιώ ότι έχουμε μετρό. Άκουσες ποτέ τη λέξη από βάθρα, από Θεσσαλονικαία? Είναι το κομμάτι που το για να κατεβείς κάτω εκεί. Είναι... Δηλαδή η παρουσία που έκανε ο Μιχάλης τώρα, μας ακούνε ξέρω εγώ από άλλες πόλεις, σου λέει έφτασε το μετρό στο αεροδρόμιο. Τέλειος, η από βάθρα. έτσι, έτσι. Εγώ δεν ξέρω αν η Θεσσαλονικαία να έχει πει αυτή τη λέξη. Δεν ξέρει καν τη λέξη από βάθρα. Πάμε στην Αθήνα, μας λένε από βάθρα και δεν... νομίζουμε ότι είναι τίποτα, ξέρω εγώ, τι να σου πω. Και εγώ δεν μπερδεύτηκα. Δεν γίνονται. Και τα πήρες όλα παραβάσιμα, Μάικ? Όλα. Κοίταξε να δεις. Πήγα να κάνω την ανακοίνωση γιατί είχε το άλλο το «Α, με τα 9 χάπια που είναι». Εγώ αγαπάω, λέει. Εγώ αγαπάω, λέει. Κατάλαβες. Εγώ αγαπάω. Κάτσε ρε το λέω. Εδώ κάνουμε δουλειά. Ξέχασα να το δείξω μετά. Εγώ λέει αγαπάω, λέει, φαρμακοποιώ. Τι γίνεται εδώ πέρα, του λέω, το ακούω την προηγούμενη Κυριακή, αλλά τι είπε, ότι εγώ έχω τη σκιά του Φωτιάδη. Αμάν, έκανε δήλωση. Ναι, έκανε δήλωση και λέει, έχω σκιά Φωτιάδη, ό,τι πάρω να κάνω, λέει, γνωριμία. Δεν ήρθε την Παρασκευή να παρακολουθήσεις, εγώ ουσιαστικά συμμετείχα στο live μου, το live ήταν του Φωτιάδη. Την Παρασκευή. Πρέπει να γίνει χαμός. Εγώ συμμετείχα. Είπα και κανένα τραγούδι έτσι. Τον είπα, το λέω. Σε ξέρει? Τα δικά του. Όχι. Με ξέρει? Όχι. Αφού δεν με ξέρει, δεν σε ξέρω, μη σκάσεις και υποφέρεις. Μάλιστα. Πολύ καλό. Έτσι. Έγινε. Σε ευχαριστούμε. Κατάλαβα. Σήμερα θα κλείσουμε οπωσδήποτε με Μπατμανίδη και μάλλον το κομμάτι. Σήμερα θα είμαι στο λαϊκό δικαστήριο γιατί θα έρθει και ο Χούταρης. Ακούστε. Με τραγούδι, μάλλον με την οικοδομή θα κλείσουμε. Εντάξει, σήμερα. Στην οικοδομή είσαι γνωρισά, θέλω να το πω. Δικό του. Αλλά δικό του. Δικό του, δικιά του οικοδομή. Έγινε, θα τα πούμε. Τσαου, τσαου. Έχει βάλει ένα φέρετο στιχάκι εκεί πέρα, τέλει. Έτσι θα το νομιμοποιήσουμε. Μην στεναχωριέσαι. Εγώ. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα από Ξωτική Σταυρούπολη. Έτσι, τι έγινε. Φωτιάδη, αγαπώ, Φωτιάδη, είσαι ο ένας. Τρεις εκπομπές, ένα 24ωρο. Δεν έκανε κανένας, ρε, κανένας, έτσι. Λοιπόν, σας έχει εκτοπίσει, καταρχήν, από την Παρασκευή, πήρε τηλέφωνο στην εκπομπή στο Λίμπερο για να πει ότι πάει σε άλλο σταθμό. Ναι, ναι. Αυτά γίνονται μόνο... Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πήγαμε όλοι, κάναμε μεγαλύτερη μετακίνηση... ακροατών. Τι τον έβαλες να κάνει σήμερα? Τι είπα, δεν κατάλαβα τα φιστίκια. Τι έκανε? Καθάρισε τα φιστίκια. Κάτσε να μας περιγράψει, περίμενε. Ήρθε σε σένα, έκανε live. Χόρεψε σε μπέκικο. Ναι, τραγούδισε. Σκούπιζε τον υδρότα σας. Ναι, τραγούδισε στο μικρόφωνο. Έκανε 7. Σας απογείωσε. Το Σάββατο έκανε μια μικρή ανάποβλα, έτσι πως ήταν μετά τον ημιτελικό για τον τελικό. Σωστό, μπράβο, τελικό. Ναι. Πάφι. Πήγε μαρμίτα. Εσείς κοιμηθήκατε, δες τώρα. Ναι. Πήγε μαρμίτα. Ήρθε, έκανε μεροκάματο. Τι τον έβαλες, τι έκανε με τα φιστίκια, δεν κατάλαβα. Τίποτα, καταρχήν με το που ήρθε λέει δουλέψτε, έδινε εντολές. Ναι. Δουλέψτε, κάντε τα καλά. Όχι, όχι. Έβαζε ο άλλος του ξάδερφος τα τέτοια και του λέω 360 γραμμάρια θα βάζει τη μαγιά. Καταλαβες. Και εγώ πήρα τον μπολ και έτριβα τα βγάλω τις φρούτες στα τέτοια. Από τα αμύγδαλα, τα φουντούκια. Φιστίκια ήταν. Τα φιστίκια κιλό. Εντάξει ρε. Γιατί ξέρεις τι κάνουμε, κάνουμε κριτσίνια φιστίκια, φίλε, κουρμέ πράγματα. Α, καλά, ξεφύγαμε. Κριτσίνι φιστίκι με πορτοκάλι και με πορτοκάλι μαζί, στην ίδια συνταγή. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Δεν ξαναγίνει αυτό. Λοιπόν, θα πάει και λαϊκό δικαστήριο. Σήμερα. Ναι. Όλα αυτά. Όχι, 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 δεν λες αυτό. Δεν προλαβαίνει. 9,5 ώρα τι έχω εγώ. Τι έχεις 9,5? Δεν τα λέμε αυτά στον αέρα. Α, μπράβο, σωστό. Κι άλλη εκπομπή. Πες το. Έχω συνάντηση με την ψυχολόγο μου. Α, εντάξει, νόμιζα εκπομπή. Όχι, ρε. Α, εντάξει. Τα γίνανε σε τρεις μέρες μέσα. Από Παρασκευή, Δευτέρα έγιναν, τι να πω. Έλα, πες το. Έλα, Δημητρό. Έκανε μια βλακία και πρέπει να τον προστατεύσουμε. Τι? Γιατί δεν τον έκοψε εκείνη την ώρα. Ο γνωστός παραγωγός, δηλαδή μόλις τελειώνει η εκπομπή, του λέει θα με αφήσεις, λέει, κάπου. Του λέει άλλος πού να σε αφήσω, λέει να μην σε νοιάζει. Άντε, στα δικαστήρια που μας έφυγε. Και του λέει πού, όχι να μην σε νοιάζει, αυτά άσε με στο βαρβάρι.
Στο βαρδάρι ο άλλος τι θα συμπεράνει. Αν πάει σήμερα στην εκπομπή και λέει το Φωτιάδη σου να άφησε στο βαρδάρι, τι θα καταλάβει. Άστα να λέει, δεν με πειράζει. Άστα να λέει. Εδώ γύρισε και με είπε ότι εγώ πλήρωσα 40 ευρώ για να πάω στην εξωτική, στον Εύωσμο. Το ταξί. Να δώσει το κατοστάρικο τώρα ο Μπάμπης. Α, μπράβο. Πρέπει να κρατάω ψηλά πάνω μου, παιδιά. Δεν θα φύγει από εδώ μέσα, εγώ τον είπα. Η πόρτα κλειστή είναι. Η πόρτα κλειστή, έτσι κάνεις με τους ορόφους μέχρι να φτάσουν. Μέχρι να φτάσουν. Άστα να πάνε. 1-13 την έκανα την... Φιλιά, φιλιά. Σαν απόδοση στοιχήματος ακούγεται το 1-13. Σαν στανταράκι, ε. Ωραίο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Εγώ είμαι. Παρακαλώ, καλημέρα. Ρε μαλλιοτάγαρα, λέτε ότι δεν παίρνει κανείς τηλέφωνο και πάρτε και πάρτε και πάρτε. Παίρνω και είμαι 10 ώρες στην αναμονή. Για να φαίνεται ότι έχουμε. Ιωάννα μου, γιατί παιδί μου. Ποια Ιωάννα, ρε Μιχάλη, προχτές δεν ήμασταν μαζί. Έλα ρε Χριστή. Έλα γιατί εγώ έχω τραβεί. Δηλαδή αυτό ήταν. Ειδικά αυτό το Ιωάννα ήταν. Στο πόναρι, συγγνώμη, από... Κάτσε ρε, μην μιλάς, ρε. Χριστινάκη. Θα τα ακούσεις τώρα, γιατί είπες λάθος όνομα. Λάθος, Ιωάννα. Ποια είναι η Ιωάννα? Το κορίτσι του Τάρο που βγαίνει της παρέας. Ποια είναι η Ιωάννα που βγαίνει της παρέας? Κατερίνα τη λένε. Ακόμα μία, τρεις είστε, για. Τρεις δεν είστε. Τι να πω. Τι να πω. Έχω προσβληθεί βαθύτατα. Ναι. Συγγνώμη. Κι άλλα σου λέγεται την Παρασκευή. Άλλα μου λέγεται την Παρασκευή. Ότι είσαι μοναδική. Ότι είσαι μοναδική. Σαν τον τέτοιο. Μοναδική μου αγάπη. Φιώνα, μοναδική μου αγάπη. Όχι, δεν το μπορώ. Όχι, όχι, όχι. Σε βάλε στη θέση. Δεν μιλάει όμως. Τον έβαλε στη θέση του. Μοντιάδη, τα βρήκε σκούρα. Τι, απάντησε. Απάντησε το Χριστινάκι τώρα. Χριστίνα. Έχω πέσει. Έγινα και Χριστίνα, ούτε καν Χριστινάκι τώρα. Πάει. Έλα, Χριστινάκι. Μία. Έλα, γλύκανε. Έλα, γιατί, έλα γιατί ο άλλος εδώ από εδώ μέσα δεν φύγει τώρα. Γιατί δεν ξέρω αν είδες τη θέση. Είδες ευκοπή. Το είδα, ναι. Τι έχεις να πεις, τίποτε. Περίμενες εσύ να βγω και κάποιοι άλλοι από εκεί μέσα με λέγανε. Μη τη βγάλει, εγώ θα τη βγάλω το λόγο. Και άμα κάτι μαγκέσει, κάνω εγώ. Ποιο έκανε μαγκέσει, ήθελε κάποιο να κάνει μαγκέσει με το BBC. Ειδικά εδώ που έρχεται εδώ 10 με 12. Α, για τον Ασλαμά λέει. Μα έκανε μαγκέσει για τον μπλουζάκι, το BBC. Ό,τι τι, δεν του αρέσει. Όχι, σαν τι πεθερέ που κάνουν. Στραβώνει το στόμα. Στραβώνει το στόμα, ναι. Έτσι. Πάρε και εσύ να δει πώ είναι. Φάει μια ραδιόφωνο παντόφλα. Να καταλάβει πώ είναι. Τίποτα. Έτσι, έτσι. Λάλο, κάνε ένα λάλο, λάλο. Λάλο, λάλο, φιλιά, φιλιά. Τσάτσα, καλημέρα. Τι έγινε εδώ, τι είχαμε εδώ τώρα. Ένα μάτι. Όχι, περιμένει να λήξει εκπομπή. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τον. Τι κάνετε? Είμαστε πολύ καλά, εσύ? Βάμπη από τα Διόδια των Μαλγάρων και μετά. Πάρα πολύ βροχή, πολύ νερό μέσα στο δρόμο, στην Εθνική. Ξεκίνησα. Λίγο να προσέχει ο κόσμος. Ναι, παιδιά, είναι χάλια καιρός και χαμηλή ορατότητα. Εντάξει, δεν είναι ομίχλη με την έννοια της ομίχλης, απλά επειδή είναι τόσο καιρός, δηλαδή δεν έχει καλή ορατότητα και πολύ βροχή. Δεν ξέρω αν ακούγεται η ένταση της βροχής. Ακούγεται, είναι σχεδόν σαν να είμαστε εκεί. Εμένα με έπιασε ότι έπρεπε να συστάσει εδώ. Α, βρέχει διέξω δηλαδή. Ναι. Μόλις έφτασε σε συστάσει, έφυγε από το φούρνο. Ναι, βρέχει πολύ και το θέμα είναι ότι κάτω το δόστρωμα κρατάει πάρα πολύ νερό. Οπότε δεν χρειάζεται να έχουμε υψηλές ταχύτητες. Λίγο έτσι, έτσι. Να πάμε να γυρίσουμε, να είμαστε καλά. Αυτό, τι κάνεις, πώς είσαι? Παπί. Καλά, καιρό έχουμε να σε ακούσουμε. Καλά. Φέτος παίρνετε πρωτάθλημα και ούτε ακούγεσαι. Όχι, κοιτάξτε, ένα βήμα τη φορά. Ένα βήμα τη φορά. Καλά ήταν. Ωραία είναι. Εμείς οι φίλοι του ΠΑΟΚ ζούμε πολύ ωραίες στιγμές. Προφανώς. Εντάξει, καλά είναι. Πολύ ωραία. Είναι χαρούμενοι. Είμαστε, να το πάμε κι εμείς όπως το λένε αυτοί οι στατιστικολόγοι, μαθηματικά αν κερδίσουμε τη Λάρισο. Αυτό, τρεις βάθμοι. Αν και θα δικαιωθώ εγώ βλέπω χι με Λάρισα για να πανηγυριστεί με Λεβαδιακό, να έχει και λίγο ενδιαφέρον, λίγο suspense. Συγγνώμη, να πω κάτι. Κοίταξε να δεις, να σου πω λίγο κάτι. Από τη στιγμή που έχεις ακόμα δύο παιχνίδια όμως μαζί με τον τελικό του κυπέλλου θεωρητικά, αν κερδίσεις με την Τρίπολη, για μένα νομίζω ότι πρέπει να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, να κερδίσουν την Κυριακή για να τελειώσει. Να ξεμπερδεύουμε. Ναι, γιατί μετά θα είσαι και πιο χαλαρός. Μετά, αν δεν κάνω λάθος, μεγάλη εβδομάδα παίζεις, δηλαδή μετά την θεωρητικά φιέστα με το Λεβαδιακό παίζεις το επαναληπτικό με την Τρίπολη.
Οπότε να είσαι και λίγο πιο ξεκούραστος. Mm. Σωστό, είναι και αυτό. Είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Μάλιστα. Πού κατευθύνεσαι, πού πηγαίνεις? Το Λεμαίδα. Μήπως είσαι αυτός που πήρε τα 4,5 μοίρια? Όχι ρε φίλε, άμα ήμουνα, δεν πάβει, άμα ήμουνα και λοιπά θα σου πήρα ένα τηλέφωνο. Μπορεί να πάρει το κινητό σου, για... όχι στο κινητό σου και θα σου έλεγα, ξέρεις κάτι, είμαι αυτός που από το εξωτικό Κορδελιό βρίσκομαι τώρα κάπου κάπου. Για τα νησιά, τα φορολόγητα Cayman, Cayman, πώς λέγονται εκεί ήταν τα, τα περίεργα. 4,5 μοίρια στην Τολεμαϊδά, έπιασε ο άλλος. Και στην Τολεμαϊδά και στο Κορδελιό ρε φίλε πριν από τρεις ομάδες. Έτσι, έτσι. Μάλιστα. Αν και είμαι από το Κορδελιό και πάω στην Τολεμαϊδά, δεν είμαι εγώ αυτός, παιδιά, να ξέρεις. Έγινε, καλό βράδυ. Καλημέρα μου, καλημέρα, φιλιά, να σε καλά. Φιλιά, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Έλα ρε Μπάμπη. Έλα ρε Κατερίνα. Να την Κατερίνα μου, Μιχάλη μου. Πήρα να μιλήσω στο Φωτιάντο, Μιχάλη. Έλα κορίτσι μου. Μίλα, μίλα. Πες μου. Θέλω να σε ρωτήσω, υπάρχει κανένα συνωνυμία ή είναι κάτι, ή είσαι το ίδιο πρόσωπο και με το κρίζει το Σταύρο Φωτιάδη? Αυτό δεν θα σου το πω τώρα. Μπορεί και ναι. Είναι, λοιπόν, είναι, εδώ με ζήτησαν αυτόγραφα για το Ξάρφο. Ναι, αυτό είναι. Και εγώ πήγα, είναι εδώ, εδώ δίπλα, εδώ. Αχ, Παναγιά μου. Θέλεις τίποτα για ένα αυτόγραφο? Α, έχω και το μαγαζί, άμα θες, στο Facebook. Θέλεις αυτόγραφο? Τραγουδούσε εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά ξέρει να τραγουδήσει. Και όταν τον άκουσε να μιλάει, φωνήσε ακριβώς την τύπο. Ίδια φωνή. Πού να τον ακούσει? Δεν κάνω λάθος. Πού να τον ακούσει να τραγουδάει? Ίδιος ο Σταύρος. Εχθές ήμουνα... Φιλός μας. Εχθές ήμουνα και στη Μαρμίτα, δεν ξέρω αν βλέπεις. Κατερίνα, είδες. Βλέπεις. Δεν τον είδες. Α, Κατερινάκη, πώς είναι. Αλλά αυτό ήταν επανάληψη, δεν ήταν κανονικό. Όχι, κανονικά ήταν, ζωντανά ήμουνα. Ζωντανά, ζωντανά. Έφυγα 9,5 ώρα από εδώ, πήγα στη Μαρμίτα, μετά πήγα στο φούρνο σου, το φούρναρι. Και τι τον έχεις πει αυτό το μαλλιοτάγαρο να σε κάνει, κορίτσι μου? Τον είπες να σε κάνει πίτα? Αυτά είπαμε, δεν δέχτηκε, δεν θέλει, φαίνεται. Εμένα θα λες. Εάν δεν σε κάνει την πίτα, θα του κλείσω τα μέσα και θα του κλείσω τελείως. Ναι, άμα φάω και τα λεφτά, μετά τι νόημα έχει? Όχι, δεν έχει λεφτά από σένα, δεν θα πάρει. Όπα, κανονίζει. Αποκλείται να το αυτό έτσι. Γιατί εγώ θα του θα ετοιμάσει κουλουράκια και θα τα στείλω. Αν είναι Ταρνάις, εκεί θα πάει να γίνει γνωστό. Κουλουράκια πλεξούδες, Ναι. Τι θες, πλεξούδες? Πλεξούδες. Πόσα θέλεις? Ένα ταψί. Πόσα θέλεις, κορίτσι μου? Όχι, ρε. Πόσα θέλεις? Πες μου. Τι ζούμε, τι ζούμε. Τι ζούμε. Μάλιστα. Ωραία. Έγινε. Ένα ταψί θες. Σας ευχαριστούμε για αυτή τη μοναδική. Θα μιλήσουμε άλλη φορά. Αύριο. Αύριο, γιατί τώρα κλείνουμε. Φιλιά, φιλιά. Τσάου. Αύριο. Αύριο. Πότε θα ξαναρθεί ο Μιχάλη μας. Σας ευχαριστώ για αυτή τη μοναδική στιγμή. Αυτό δεν είδες τη βάση που σας έκανα. Άρεσε. Είδες, δείχνεις πως είναι ο παίχτης, να πούμε. Ε, μεγάλος player. Ούτε και εσύ ήξεσαι. Πού να ξέρω, ναι. Εδώ τώρα έκανες MVP. MVP. Έκανες triple-double στις εκπομπές Westbrook, κυρίες και κύριοι, ο Μιχάλης Φωτιάδης. Που είναι το ίδιο πρόσωπο με το Σταύρο, δεν ξέρω. Ο Φούρναρης, πάμε κάτω. Τι να κάνουμε, μαλώσουμε, του λέω. Ναι. Με λέει πάμε κάτω. Λέω γιατί. Παίρνει το τηλέφωνο, κατεβαίνουμε κάτω. Φτάνουμε το κινητό, α πούμε, το ίδιο. Αρχίζει και να μην ακούγεσαι. Πάμε κάτω, παίρνει τηλέφωνο. Τι κάνουμε τώρα εδώ, από εδώ θα πάρουμε. Ναι. Μιλάει. Εντάξει, δεν, και η πλάκα ποια είναι. Δεν κάθεται σε ένα μέρος. Ναι. Πάει μπροστά, πίσω, μπρος, πίσω. Μπρος, πίσω. Ναι. Και θα το καταλαβείς και διευθυνσία. Λοιπόν, κάθεται σε ένα μέρος το λόγο. Λήξεις, λήξεις. Βρίσκω και εγώ ένα κάθισμα που ήταν τσουβάλια από πέστο. Από πέστο, αλεύρι, έχει πέστο μέσα στο φούρνο, τόσο γκουρμέ. Έκατσε με στο υπόγευμα, από εκεί σε πήρε τηλέφωνο. Τσουβάλια, ναι, λοιπόν. Δίνουμε σκυτάλι Κωστίτσα Τσαρό. Ναι. Ελπίζω να έχει πάρει τι ανάσες του, γιατί αυτός ανέβηκε εξιορόφους. Βέβαια. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη. Θα το κανονίσουμε. Θα το κανονίσουμε. Σε ευχαριστώ για την ανάσα. Τα έχεις του παππούλια? Θα τον έχω σε κάποια φάση. Τον άκουσες του παππούλια? Τι έπαθε τέτοιο? Θα τα πούμε όλα την επόμενη φορά. Σε ευχαριστώ που ήρθες να με κάνεις συντροφιά σήμερα αυτή την Δευτέρα. Λίγο ανέβασα. MVP τη ραδιοφωνική τηλεοπτική Θεσσαλονίκη, Μιχάλη Φωτιάδη, Triple Double. Σαν 24ωρο τρεις εκπομπές. Θα το ξεπεράσω. Όχι, 2 και 1, 3 που θα πάω σήμερα. Σε ένα 24ωρο λέμε, ρε παιδί μου, από τις 12 και μετά το βράδυ. Σε μία ημέρα. Και 1,5 ώρα τώρα έχουμε με τον ψυχολόγο μας. Αυτό εδώ πέρα τι. Τα φιλιά μας. Τα φιλιά μας, τα φιλιά μας, την ψυχολόγο. Πώς την. Όχι, να μην την πούμε. Εντάξει. Το μικρό. Ηλία. Ηλία ή Ηλία. Α, δεν είναι Ηλία, είναι Ηλία. Ρίχτω Ηλία.
Ρίξτο, Ηλία! Ρίξτο! Κωστής Ατσαρός, συγκροτέα με γεστέκα. Μητέρα την Λαγουμάνια, φέρτε ό,τι θέλετε να σπάσετε, ξέρω εγώ. Άντε, φεύγουμε, φεύγουμε. Για την οικοδομή σε γνώρισα, στην οικοδομή καλοπώνω, στην οικοδομή σιδερώνω, στην οικοδομή ρίχνω πετά, για πάρτε σου ρίχνω πετά. Ρίξα, αγαπώ πολύ.